στους μεγάλους και Ποταπιείς, Μιχαήλ το Μέγα και Γαβρίλ το Θείο και Ραφαήλ το Τρίτο του Παντοκράτορος. Δεύτε επιμή, σωμένη πίστη το Μέγα ιεράρχη της Αιγίνης Θεοπρεπός. Θεόνε βαρεστή, έχουμε λίγο του πάτου σήμερα. Το λόγο τη ζωή που δεν πάμε, αλλά από την πλάτη. Με τι με πει. Εισβάλλει για τον βουκάμισο τη αεροπορία. Το παιδί είναι γνωστό στο πατρόνο, Μαξίμ. Ασχέτω. Έλα, βάζει. Ασχέτω. Πήρατε. Τα λεφτά είναι γιατί να μην παίξουν. Δεν είμαστε παιδιά. Μα τι είμαι το Βασίλη. Λοιπόν, για δώσουμε όλοι. Για 666 ευρώ. Μα και το 666 να μην έχει, πάλι δεν είναι. Δηλαδή, αν υπήρχε το 555 όπως είπε, για τις έγινε εγώ είχα τώρα. Εγώ δεν είμαι πορωμένος τώρα με αυτός. Περίμενε. Μα αυτός καταλάβει τι ερώτηση σου έκανε. Αυτός ήθελε να σε ρωτήσει ότι όλα αυτά γίνονται για το 666. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσει. Και εγώ είμαι για σέγγενε. Δεν ξέρω, δεν έβλεπε το βίντεο. Τι κάνα λάθο, δηλαδή. Όχι, θα λέμε, αυτό που θέλουν να ακούσουν ή θα λέμε αυτό που πιστεύουν. Γιατί για μένα αυτή τη στιγμή είναι κακό για μας να αναφέρει τα πεθαρμένα στο 666 και που μιλάμε για το Σέγγερ. Και που το Σέγγερ είναι οικουμενική στιγμή φάση. Δεν είναι μόνο για Ελλάδα. Αυτός κάνει την ερώτηση και σου λέει ότι εδώ μαζευόσαστε για έναν αριθμό. Ναι, κύριε, εδώ για τον αριθμό αυτό μαζευόσαστε. Όχι, κάνετε λάθος. Είτε πει ο αριθμός είτε όχι είναι φακέλωμα. Κάνετε λάθος. Γιατί για τον αριθμό. Συγγνώμη, οι αριστερές δυνάμεις. Το φακέλωμα τι σκοπό έχει. Αγόρι μου, να σου πω φίλε. Δεν είναι μόνο το χάραγμα, είναι και το φακέλωμα. Μα εγώ αυτή τη στιγμή είμαι εδώ για το φακέλωμα και όχι τόσο για το χάραγμα. Για τη συνθήκη είμαστε εδώ. Όχι τόσο για το χάραγμα. Δεν είσαι εδώ. Σας εξήγησα, σας είπα, δεν είμαι τόσο για το χάραγμα, είμαι για το φακέλωμα. Γιατί δεν δέχομαι να φακελωθώ. Είμαι δημοκρατικό άτομο. Είναι και με το Πασόκ. Και τι σχέση είναι αυτό. Δεν τα καταλαβαίνει. Α, εδώ υπάρχουν και αριστερές δυνάμεις. Σας παρακαλούμε πολύ. Εδώ υπάρχουν και αριστερές δυνάμεις. Δεν μας απασχολεί όλους το 666. Όταν ο δικηγορικός σύλλογος κατέβηκε, δεν κατέβηκε για το 666. Κατέβηκε για το φακέλωμα. Για το ένα και το αυτό είναι. Για τις γυναίκες δεν είμαστε. Εδώ που είναι γαμορτοπιά όλοι. Για να τον ρωτάει ο φύλακας, του λέει, είσαστε εδώ για έναν αριθμό. Εγώ αυτό καταλάβω. Όχι, φυσικά δεν είμαστε εδώ για έναν αριθμό. Είμαστε για τη δημοκρατία. Όχι, δεν θα πεις το ναι, γιατί δεν είμαστε εδώ για έναν αριθμό. Γιατί ο αριθμός μπορεί να αλλάξει. Εγώ όμως πάλι δεν θα το πάρω το φακέλωμα. Γιατί είναι φακέλωμα. Να πέσουν οι τόνοι για να καταλάβουν. Όχι, δεν πέφτει. Ακούσω το εάν. Είδες πήγα να φύγω. Δεν ήταν το παρκό, έτσι. Ναι. Το θέμα αυτό. Θα ήμασταν εδώ. Εγώ θα ήμουν. Εγώ προσωπικά ναι. Γιατί να μην υπήρχε. Α, δεν ήταν το χάραμα καθόλου. Φυσικά και θα υπήρχε. Οι αριστερές δυνάμεις που είναι. Ο δικηγορικός σύλλογος που είναι, η σύλλογη γυναικών που είναι. Δεν είναι αριστερές δυνάμεις. Γιατί τι είναι αριστερές. Οι δικηγόροι έχουν τα δικά του. Τι λες καλέ, τι λες. Όχι ειδικά, πήρες μια. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε εδώ για το 666 ή το barcode που μπορεί και να μην πει στο κάτω κάτω. Είμαστε για το φακέλωμα των παιδιών. Να το barcode ρε παιδιά, πέρα δυνά. Εγώ αυτή τη στιγμή έρχομαι για να μην φακελωθεί η οικογένειά μου. Δεν ξαναφακελώνω. Εσύ γιατί είσαι εδώ. Τελείωσε. Ποιο είναι το λιγότερο. Είτε θέλει να το καταλάβουν αυτοί οι κύριοι μέσα. Εγώ, η οικογένειά μου δεν ξαναφακελώνεται. Τελείωσε. Ξυπνήσαμε πια. Ό,τι μας φακελώσανε τότε μας φακελώσανε. Τώρα δεν θα αφήσω κανένα κερατά να με ξαναφακελώσει. Ούτε εμένα ούτε τα παιδιά μου. Εγώ γι' αυτό είμαι εδώ. Εγώ προσωπικά σα θεώνω. Οπότε δεν μπορεί να μου πει
πει εμένα κανένα τι είσαι για το 666 για το 69, όχι, είμαι για το φακέλο. Είσαι για το. Σαν να μου λες. Λοιπόν, εντάξει, σου λύθηκε η απορία. Σου λέω, δεν είναι σαν να σου λέω ότι είμαι για το. Άστο τώρα να παίξουμε κι εμείς λίγο μπάλα. Παίξτε, παίξτε. Έλα, πες μου να καταλάβω κι εγώ τι έγινε. Γιατί εάν δεν το λέγανε 666, το λέγανε 555, εγώ δεν θα ήμουν. Ιδέες. Ακριβώς αυτό δεν ρώτησε την κοπέλα. Πήρες μία άποψη. Μου λέει ότι είναι αριστερά. Πάμε τώρα παρακάτω. Αυτό δεν μου είπε. Ας την κοπέλα. Τώρα πες με εμένα. Εγώ δεν θα ήμουν εδώ άμα ήταν 555. Κοίταξε, για όλα εγώ. Και για το φαγγελμα και για τα εξάρια. Το αδερφού μας πες εδώ. Και για το σέγγελ. Το όνομά σου, αδερφέ. Και για δημοψηφίσμα. Για όλα είναι. Για όλα. Ο Γιώργος λέει ότι του μάθεις το κάνει. Ότι του πεις το φτιάχνει. Για ένα πράγμα, για όλα. Καταλάβες. Είμαστε λοιπόν για τη συνθήκη Σέγγεν. Που η συνθήκη Σέγγεν έχει να κάνει με το πονηρό νου. Που ο πονηρός νου είναι ο αριθμός του βιρίου. Ξέρεις πόσες συνθήκες. Δεν μου λες. Εκείνο το. Πόσες συνθήκες έχουν γίνει. Ποιο είναι το μεγαλύτερο. Πού να τις θυμάμαι. Πώς αυτή η Παναγεντό. Αυτή που ήταν η συνθήκη. Πώς γίνεται έτσι και γίνεται διαμαρτυρία. Σαν αυτή η Πάνα κάνει τώρα δεν έγινε ποτέ. Τι υπάρχει δηλαδή περισσότερο. Άκουσες, με κάλυψε πλήρως. Σαν αυτή που πάνε να κάνει τώρα δεν έγινε ποτέ παγκοσμίω. Ούτε και θα γίνει. Γιατί δεν έγινε. Γιατί τι έχει αυτή η συνθήκη. Έχει τη σούπερ τεχνολογία. Έχει τη σούπερ τεχνολογία. Τι σούπερ τεχνολογία τι, πού αποσκοπεί. Το χάραγμα, δεν αποσκοπεί. Όχι, για πες μου εσύ. Πού αποσκοπεί, για πες μου. Το χάραγμα. Γι' αυτό δεν είναι. Άντε να λίγο σε μένα τώρα, κάτσε. Γιατί τι. Λοιπόν, τι είναι το χάραγμα. Τι είναι το χάραγμα. Τι μας πειράζει το χάραγμα. Ξέρω γιατί και εγώ να, κοίτα. Εγώ θα σου πω τι υποστηρίζω πάλι για να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας, έτσι. Λοιπόν, η συνθήκη αυτή... Εσείς παιδιά τι λέτε, από πού είστε. Έτσι. Κάτσε να ακούσουμε με τη... Η συνθήκη αυτή... Όχι, καταγωγή λέω, αδερφέ. Α, εγώ είμαι στο χάρημα, έτσι. Μπορεί να έχει όλα αυτά τα γενικά, τους εξυγχρονισμούς και τα... Όταν μου λες χάραγμα δεν καταλαβαίνω πέρα, πρέπει να μου εξηγήσεις και... Κάτσε να τελειώσεις, συγγνώμη, να τελειώσεις. Όχι, όταν υπάρχουν κενά. Όταν σου λέω χάραγμα. Ναι, τι εννοείς. Τι εννοώ. Το 666 που γράφει από κάτω. Αυτό εννοώ. Πώς θα γίνει αυτό. Συμφωνείς αυτό που σου λέω. Έχει, ναι, έχει την υπόστασή του. Αλλά εγώ το παίζω. Δεν το γράφει από κάτω αυτό το πράγμα. Το γράφει. Άρα πράγμα. Λοιπόν, η συνθήκη αυτή που αποσκοπεί. Δεν αποσκοπεί εκεί. Τι θέλει να κάνει δηλαδή αυτή τη συνθήκη. Άρα. Τι θέλει να κάνει. Τι σου λέω εγώ τώρα. Πες μου. Ξανά άλλη μια φορά, τι θέλουν να κάνουν με αυτή τη συνθήκη. Να περάσουν από πάνω. Είναι τα πράγματα. Να περάσουν από πάνω. Να σφραγίσουν όλο τον κόσμο. Θέλουν. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο να σφραγίσουν. Ναι. Καταρχήν αυτό το χάραγμα είναι το αριθμός του Αντιχρίστου. Ο Αντίχριστος θέλει να βάλει τον αριθμό σε όλους τους ανθρώπους επάνω, στο μέτωπο ή στο χέρι. Για να τους έχει δικούς του, να τους πάρει από τον Χριστό και να τους κάνει δικούς του. Τι θεό πιστεύεις. Εγώ συμφωνώ. Γιατί είμαι εδώ φίλος. Τι θεό πιστεύεις. Για να είμαστε εδώ πιστεύουμε στον Χριστό. Κάτσε εδώ. Είναι γραμμένα όλα. Χριστό. Οι ερωτήσεις έχουν άλλο κανένα. Πας να μου βγάλεις ιδέες. Είπαμε δύο όχι, δεν πάω να σου βγάλω εγώ ιδέες. Μα τι με ρωτάς τι. Δεν θέλω να σου το πω άμεσα. Του πιστεύεις ή δεν πιστεύεις. Άμα σου πω εγώ άμεσα, κάνε το δικό μου, η δικιά μου αλήθεια αυτή θα σου πω. Θέλω να βγάλεις διαπάρτη σου από μόνο σου τη δικιά σου. Γι' αυτό είμαστε μοναδικές προσωπικότητες και ατομικότητες ο καθένας. Γιατί ο καθένας έχει το χαρακτήρα του, την προσωπικότητά του και τον τρόπο του. Όταν στο φέρουν στο πιάτο έτοιμο, δεν λέει. Ίσα ίσα που μπορεί να σε γυρίσει και τούμπα. Όλοι μας, αυτό. Όλοι μας. Αύριο θα τα δει και θα τα καταλάβει. Παίρνεις πράγμα σου. Όλοι μας είμαστε σκεπτόμενοι, όλοι σκεπτόμαστε. Ανταλλάζουμε απόψεις και ο καθένας βρίσκει.
αυτό που πρέπει. Δεν έχει αξία να σου πω το δικό μου ατάκα όπως είναι. Αξία έχει να το βρεις μόνος σου. Εγώ ένα να σου πω, παράδειγμα, ένα. Έτσι. Παλιά τα θεωρούσαν παραμύθια να πούμε... το να βλέπει λέει και να περνάει μέσα από τείχους και να βλέπει πίσω από τείχους. Τώρα, γιατί είπαμε προηγούμενο σούπερ τεχνολογία. Τι κάνει, με θερμο... τέτοια φάση δεν πιάνει. Εντάξει. Και μέσα από τα ντουβάρια. Τι γίνεται, δεν μου λες, η περιχογράφημα το λένε, το έμβριο που το βλέπουμε μέσα στην κοιλιά της μάνας. Σύμφωνοι, άμα βγει ένα αυτοκίνητο που τρέχει με 500 χιλιόμετρα. Έλα, έλα στα αγωνιστικά τώρα. Θα πάω να τα που τρέχει με 500, όχι, γιατί θέλω αυτό που τρέχει 1500. Ειδικά, εγώ είμαι προσωπικότατο το ζήτημα, καταλάβες. Γιατί αν δεν ήμουν στην Ελλάδα θα ήμουν στο παγκόσμιο μοτοσυκλέτα. Θα αγοράσεις έτσι. Άρα δεν σε ενδιαφέρει ο εξυγχρονισμός και τα νέα συστήματα. Πώς δεν με ενδιαφέρει αδερφέ να πούμε όταν θέλω εγώ ένα καλό αμάξι που να κόψω το τσιγάρο για να έχω ένα διχίλιαρο, ένα δίλιτρο. Και να το τρώω. Εντάξει να έχει στέσιον, να βάζω και το τροχό στο πίσω και να γυρνάω σε μια εβδομάδα όλη την Ευρώπη. Αυτό γουστάρω εγώ που κοτήσα παιδιά. Γιατί με βάζεις να πάρω χιλιαράκι ή 900. Γιατί πες μου. Ή μπορεί να... να μην κάνω τίποτα, να κάνω νηστεία γιατί κουστάρω, είναι η τρέλα μου, η μοτοσυκλέτα. Και να πάρω ένα μηχανάκι 10 εκατομμυρίων. Που θα θέλω να το τρέχω με στις πίστες που δεν έχω. Τώρα και θα πιάνω αναγκαστικά στην Ιδρύση. Τώρα γιατί το γυρίσατε και θα πετάω 300 στις μηχανές και στα αυτοκίνητα. Παράδειγμα. Γιατί μας δεν μπορούμε να πάρουμε ένα μεγάλο αυτοκίνητο. Ναι, 2.000 κυβικά κουστάρω, φίλε. Δύσκολο. Γιατί δύσκολο. Δηλαδή... και 3.000 και 4.000 και 8.000 θα μου δώσει, το κάνω αεροπλάνο εγώ. Δηλαδή εσύ μου λες τώρα ότι εδώ είμαι, είμαι εδώ και διαμαρτύρομαι για οικονομικό κοινωνικά ζητήματα. Καταρχήν να σου κάνω μια μόνο ερώτηση. Είσαι με το Πασόκ ή δεν είσαι. Εδώ θα απαντήσεις ναι ή όχι. Ένα αυτό, από τα δύο. Αυτό μου λες τώρα. Είμαι εδώ όχι για το 666, αλλά είμαι εδώ για άλλα πράγματα. Είμαι εδώ για τη συνθήκη Σέγγεν, η οποία έχει συνταχθεί και έχει υπογραφηθεί από όλους αυτούς τους νόες, τους μεγαλοσχημόνες της Ευρώπης που τους έχει κυριεύσει το μυαλό 666. Εντάξει. Εντάξει. Το ίδιο πράγμα. Άμα είναι έτσι, λέμε το ίδιο πράγμα. Κόλλα εδώ τότε. Πού διαφωνούμε. Μαζί μας, δεν είσαι. Τελείως. Είσαι Έλληνας, αγόρι μου. Τελείως. Νιώθεις Έλληνας. Όσο μπορώ. Την ιστορία μας την ξέρεις. Όσο προσπαθώ να την πω. Όσο την ξέρεις. Πήγαινε, μπες στο ίντερνετ να μάθεις για την τουρκική Έφεσο. Μπες στο ίντερνετ να ρωτήσεις την παραποίηση που γίνεται μέσω ίντερνετ της ίδιας ιστορίας. Και μετά τα ξαναλέπε για να καταλάβει. Έτσι δεν είναι. Είσαι ευχαριστώτης. Χρειάζεται και κάποια οικονομική. Του Αραφάτ να πούμε και αυτά και από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, φυσικά και ο Άσε που πήγε, δεν πήγε, ήταν στα τελευταία του στον Κλίντον. Στο Κλίντον. Ο Κλίντον είχε πει 8 μπουκαλάκια με νερό να είμαι. Τον Αντρίγκο και με τα αγγλικά του να πούμε και με έτσι και με αλλιώς. Δηλαδή ισχυρό πρόσωπο και εμείς στην Μανεσοβηνία και όπου θέλεις. Και το πούντο να το αντίκρο, τώρα αυτό εδώ. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και τη συγγνώμη μου για την καθυστέρηση σε όλους εσάς που από ό,τι έχω πληροφορηθεί εδώ και πάνω από μισό ώρες που μου τηλεφωνήσατε ότι ήσασταν πάρα πολύ, ίσως και περισσότερο από κάθε άλλη φορά, από ό,τι βλέπετε, έτσι είναι, αλήθεια. Έτσι! Οπότε δηλαδή κάθε μέρα που περνάει εσείς, αντί να κουράζεστε και να απογοητεύεστε, φαίνεται και ψάνεστε, έτσι. Πολύ ωραία. Καινούργια πρόσωπα.
Λοιπόν, χαίρομαι γι' αυτό. Δεν ακούγεστε, πάτε. Δεν ακούγεστε. Δεν ακούγομαι. Εδώ ακούγομαι στην Ομόνια κάτοικη. Σου λέει δεν ακούγομαι εδώ. Λοιπόν, καθυστέρησα. Καθυστέρησα γιατί υπήρχαν πολλοί και διάφοροι λόγοι. Κάντε λίγο σχέση παρακαλώ. Υπάρχουν όλα τα φρούτα μέσα σε ένα περιβόλιο, υπάρχουν πολλών ειδών φρούτα και λοιπόν, υπήρχαν πολλοί λόγοι που απουσίαζα σήμερα, άλλοι είναι ανακοινώσιμοι και άλλοι όχι. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι είχαμε πολύ σημαντικές συναντήσεις με πολλά επώνυμα πρόσωπα και βουλευτές και μητροπολίτες και ηγουμένους και με επώνυμους ανθρώπους από τον καλλιτεχνικό κόσμο και ετοιμάζουμε πολλά πράγματα, πολλές εκδείξεις που λέμε. Στους διοικητές και στα ΜΑΤ. Αύριο το πρωί κατατίθεται μήνυση στους διοικητές και στα ΜΑΤ. Αυτό σας το λέω υπεύθυνα. Ήδη ο δικηγόρος μας και οι δικηγόροι μας ετοιμάζουν τη μήνυση και αύριο το πρωί βάσει πολλών άρθρων του συντάγματός μας όλοι αυτοί οι κύριοι θα οδηγηθούν πολύ σύντομα στη δικαιοσύνη. Μπράβο! Μπράβο! Για να μάθουμε ότι εδώ είναι Ορθόδοξη Ελλάδα ακόμη και ότι εδώ υπάρχει ακόμα και ισχύει, συγγνώμη, ισχύει ακόμα το σύνταγμά μας, ακόμα η συνθήκη Σέγγεν που το καταργεί δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή. Οπότε λοιπόν, ισχύει ακόμα το σύνταγμά μας και βάσει το συντάγματός μας, αυτά τα οποία μας έκαναν όλες αυτές τις μέρες ήταν τελείως παράνομα, τελείως αντισυνταγματικά και τελείως απαράδεκτα. Ασκούσαν και ασκούν βία, ψυχολογική βία και τρόμο στα παιδιά, στα γυναικόπαιδα και πολλά άλλα πράγματα και απειλές που όλοι μας τις ακούσαμε και τις είδαμε και τις δεχτήκαμε. Αύριο το λόγο θα έχει δικαιοσύνη. Λοιπόν, προχωράμε όμως. Αυτό κρατήστε το. Οπότε λοιπόν, θα έχουμε μερικές εκπλήξεις τις επόμενες ημέρες που, όπως κάθε φορά βέβαια, θα μείνουν άμαυροι όλοι οι κύριοι και δεν είναι τίποτα σημαντικό, μην ανησυχείτε. Κατά πάντα νόμιμα όλα όσα κάνουμε, κατά πάντα συνταγματικότατα και κατά πάντα ακίνδυνα, μην ανησυχείτε καθόλου. Το μόνο που θέλω από εσάς είναι αύριο 8 η ώρα να είστε άρπαντες εδώ και όχι μόνο εσείς αλλά ενημερώστε πάρα πολύ κόσμο να έρθει να συμπαρασταθεί στον αγώνα μας. Μόνο αυτό. Το απόγευμα. 8 η ώρα το απόγευμα. Το βραδάκι. Βραδάκι λέω εγώ πρωί μέσα σε κυρία μου. Μήπως ξύπνησες τώρα. Όχι. Λοιπόν, εντάξει, αστειευόμαστε. Καλό είναι και τα αστεία να γεννάμε λιγάκι. Λοιπόν, πολλούς χαιρετισμούς έρχεται από τον πατέρα Νεκτάριο, τον οποίο είμαστε μαζί. Έμαθα ότι με ψάχνανε τα μάτια, είναι αλήθεια. Γιατί, τόσο πολύ με αγαπάνε. Πόσο πολύ με αγαπάνε. Αγωνίωσανε. Μεγάλη αγωνία. Πάντως πρώτη φορά στα χρονικά της Ελλάδος, 300 άτομα, 500 άτομα, έχουν ξεσηκώσει την κυβέρνηση, έχουν καλέσει εδώ δημιουργίες των δημιουργιών των ΜΑΤ
και φοβούνται 300 γυναικόπαιδα και 2 μοναχούς συγκλήρικους. Πρώτη φορά στην ιστορία. Πρώτη φορά. Αυτό σημαίνει πολλά, βέβαια. Σημαίνει πολλά και σημαίνει ότι μας φοβούνται. Αυτό σημαίνει. Λοιπόν, και φυσικά θα μας φοβούνται, γιατί υπάρχει πάνω από όλους και πάνω από όλα, υπάρχει ο Κύριος μας, ο Θεός μας, στον οποίο οι πάντες και τα πάντα κλείνουν γόνοι τετραχυλισμένα και φοβούνται ακόμη και την ανάσα του. Εάν ο Κύριος λοιπόν είναι μαζί μας, μη φοβάστε τίποτα. Όποιοι και να είναι και όσοι και να είναι, πάντα δικάει ο Κύριος μας. Αυτή λέει η Αγία Γραφή, ότι πολεμούν λέει με άρματα και όπλα, εμείς δε εν ονόματι Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το όπλο μας εμάς είναι ο Χριστός μας, η Παναγία μας, οι Άγιοι και ο Τίμος και ο Ζωοποιός Σταυρός. Αυτά είναι τα όπλα μας. Οι Κύριοι άλλοι ας έχουν όπλα, ας έχουν πιστόλια, ας έχουν κυροβοβίδες, ας έχουν καπνογόνα αέρια, ας έχουν γκλόβς, ας έχουν περικεφαλαίες, ας έχουν ασπίδες, ας έχουν ό,τι θέλουν. Δεν πειράζει. Εμείς έχουμε το σταυρό. Λοιπόν. Αυτό λοιπόν έτσι, γιατί είπαμε όλα δεν είναι ανακοινώσιμο. Όπως σας είπα, για όσους δεν έχουν ακούσει, στις 15 του μηνός συνέρχεται η ιεραρχία της επισήμου Ορθοδόξου Εκκλησίας για το θέμα αυτό, για το θέμα της ΕΓΚΕ, και σύμφωνα με εγκυρότατες πληροφορίες το θέμα δένει πάρα πολύ καλά και θα έχουμε σύντομα, όπως σας είπα, συμπαραστάτη και πρωτοστάτη μάλιστα στην προσπάθειά μας αυτή και την Ιερά Σύνοδο και την όλη την ιεραρχία. Ένα θερμό χειροκρότημα. Λοιπόν, θα ψάχνουμε έτσι λιγάκι όλοι. Ναι. Θα το κοιτάξω προσεκτικά για να μην σας πω ανοησίες, να δεν συνηθίζω με τη βοήθεια του Θεού. Θα το κοιτάξω να μελετήσω και αύριο θα σας απαντήσω τι είναι αυτό και τι ακριβώς κάνουμε. Λοιπόν, τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Δόξα σοι Χριστέ, ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνι παράκτητε το πνεύμα της ελπίας, ο πανταχού παρόν τα πάντα πληρών της αντρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης και λίγος και σώσον αγαθέτας φυγάς ημών. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος απάντης ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος απάντης ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος απάντης ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστα μαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών έλεγκεν του αιώματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ερωτήσεις κάποιον από εσάς, δεν ξέρω αν είναι αυτή τη στιγμή, δεν είναι, δεν έχει σημασία όμως. Σε κάποιες ίσως κριτικές που ασκήθηκα στην ταπεινότητά μου, φυσικά όλα είναι ευπρόσδεκτα και οι κριτικές και οι επιθυμίες και τα πάντα όλα εν ονόματι της αγάπης τα δεχόμεθα και ποτέ δεν διεκδικήσαμε ότι διεκδικούμε το αλάθητο. Ποτέ δεν σας είπα ότι είμαι αλάθητος και ποτέ δεν σας είπα ότι είμαι Άγιος. Κάθε άλλο. Λοιπόν, αλλά όμως πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού είμαι πάντοτε, μα πάντοτε, χωρίς επαναλαμβάνω να διεκδικώ το αλάθητο, είμαι πάντοτε, μα πάντοτε, τις περισσότερες φορές, προσεκτικός στις κινήσεις μου και είμαι σίγουρος. Προσπαθώ να το πάντοτε σε σταθερά βήματα, σε σταθερά σανίδια. Κάνω σταθερά βήματα δηλαδή και πάντοτε συμβουλεύομαι και μεγαλύτερος μου
και φυσικά πιο πνευματικός ανθρώπους από μένα, αλλά και δικηγόρος. Οπότε πιστεύω ότι πολύ σπάνια συμβαίνει να κάνω κάτι σε τόσο σοβαρά θέματα λάθος και κινήσεις. Και εάν προσθέσουμε το ότι έχω μελετήσει πάρα πολύ με τη βοήθεια του Θεού τόσα χρόνια στο Άγιον Όρος, γύρω στα 8 ολόκληρα χρόνια, πριν κατέβω στην Αθήνα και κάναμε όλο αυτόν τον αγώνα που κάναμε και που κάνουμε, που και τώρα βέβαια πηγαίνω έρχομαι στο Άγιον Όρος, λίγο χρονικό διάστημα βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει πρωτεύει ο αγώνας. Εκεί λοιπόν, 8 ολόκληρα χρόνια, με τη βοήθεια του Θεού έχω μελετήσει πάρα πολύ τους πατέρες και την Αγία Γραφή σε τόσο μεγάλο βαθμό, δεν παίρνει αυτό λόγο αυτή τη στιγμή, απλώς αναγκάζομαι να σας πω κάποια πράγματα προς απάντηση ορισμένων, πολύ λίγων βέβαια, ίσως είναι μετρημένη στα δάχτυλα μια χειρός, αλλά επειδή δεν ξέρω κατά πόσον αυτή είναι δική μας ή είναι βαλτή από κάποιους άλλους για να διασπάσουν την ενότητα και εσπείρουν ζυζάνια, είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω σε αυτές τις κριτικές και ίσως και κατηγορίες για να λεθούν ίσως κάποιες αμφιβολίες που πάρουν ή έχουν δημιουργηθεί σε κάποιους από εσάς. Πάντοτε δέχομαι κριτική και ποτέ δεν φοβάμαι να απαντήσω στα ερωτήματα και τις κριτικές και ποτέ, το τονίζω αυτό, δεν φοβάμαι να ζητήσω συγγνώμη αν έχω κάνει λάθος. Όποτε κάνω λάθος, που υπάρχουν αυτές οι φορές, έχω ζητήσει συγγνώμη. Σας είπα, δεν διεκδικώ το ανάπητο. Επειδή λοιπόν δεν ξέρω κατά πόσον αυτοί είναι δικοί μας άνθρωποι ή είναι, εν πάση περιπτώσει, βαλτοί, απαντάω λοιπόν ότι έχω μελετήσει τόσο πολύ τους πατέρες της εκκλησίας μας, την πατρολογία δηλαδή, πατρολόγια γκρέκα, που είναι 160 τόμοι, σε βαθμό που όσοι έρχονται στα γραφεία μας και δουν τους τόμους των πολλών βιβλιοθηκών που υπάρχουν πίσω από το γραφείο μου, όποιον τόμο και να κατεβάσουν κάτω, θα τον δουν και όποια σελίδα τυχαία και να ανοίξουν, θα τον δουν πάντοτε υπογραμμισμένο με χρώματα, κόκκινα, κίτρινα, πράσινα κλπ. Ανάλογα με το θέμα. Και ξέρετε όλοι σας ότι χρησιμοποιώ τις περισσότερες φορές κείμενα πατερικά από μνήμης και μάλιστα σας λέω και τον τόμο και τη σελίδα. Σας το έχω αποδείξει πάρα πολλές φορές και από την τηλεόραση αλλά και από τις ομιλίες μου. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Για να πω ότι προσπαθώ πάντοτε και ποτέ δεν λέω κάτι και δεν κάνω κάτι εάν δεν είμαι σίγουρος για αυτό που κάνω, ιδιαίτερα στα θέματα της πίστεως μας. Ιδιαίτερα. Και πάντοτε έχω πίσω από αυτά που κάνω και που λέω πολλά επιχειρήματα Αγίων Πατέρων και Αγίας Γραφής. Λοιπόν, έρχομαι στο θέμα όμως, μετά από αυτό τον πρόλογο που δεν ήταν και τόσο αρεστός σε μένα, λόγω τότε απευθυνόταν στην ταπεινότητά μου. Κάποιοι ίσκησαν κριτική και κατηγόρησαν ότι δεν έπρεπε να καταραστούμε όταν είχαν πάει πριν μερικές μέρες τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σιμίτη και τον Διοικητή, τον κύριο Πρωτοβασιλείου. Τροπή λέει, έσχος, αυτό είναι απαράδεκτο για τους χριστιανούς. Πού είναι η αγάπη μας η χριστιανική, σας λέω τι λένε αυτοί οι κύριοι, έτσι, θα σας απαντήσω μετά. Και εσείς θα κρίνετε αν έχω δίκιο και αν έχω άδικο. Και αν μου απαντήσετε μετά από αυτά που θα σας πω τώρα και θα σας εξηγήσω ότι έχω άδικο, εγώ σας υπόσχομαι στο λόγο της τιμής μου ότι θα ζητήσω συγγνώμη ενώπιόν σας και θα σας βάλω και μετάνια. Αλλά εσείς θα αποφασίσετε όμως. Έτσι, αυτοί που είστε σήμερα εδώ, λένε λοιπόν ότι δεν έπρεπε να καταραστούμε τον Πρωθυπουργό τον κύριο Σιμίτη και τον Διοικητή τον κύριο Παπαβασιλείου. Πού είναι λέει η αγάπη μας χριστιανική, πού είναι αυτό που λέει ο Κύριος μας αγαπάτε τους εχθρούς ημών, πού είναι αυτό που λέει η Αγία Γραφή μας ευλογείτε και μη καταράστε, πού είναι. Όλα αυτά τα επιχειρήματα που αναφέρει η Αγία Γραφή. Απαντώ.
Μπορώ να σας απαντάω μέχρι αύριο το βράδυ. Ειλικρινά σας μιλάω. Να σας φέρω επιχειρήματα και πατερικά παραδείγματα και αγιογραφικά, χωρίς υπερβολή, μέχρι αύριο το βράδυ. Θα μπορέσετε να μ' ακούτε. Αλλά περιορίζομαι σε 3, 4, 5 το πολύ παραδείγματα τα οποία δεν αφήνουν καμία μα καμία ετώνια γι' αυτό που σας είπα προηγουμένως. Όσοι μελετάνε την Αγία Γραφή θα βλέπουν και όσοι είναι πιστοί ορθόδοξοι χριστιανοί και όσοι κάνουν μυστηριακή ζωή θα πρέπει να γνωρίζουν ένα πολύ απλό και βασικό πράγμα. Ποιο είναι αυτό? Ότι η Αγία Γραφή γράφτηκε με Πνεύμα Άγιο αλλά και ερμηνεύεται με Πνεύμα Άγιο. Όποιος δηλαδή πάρει στα χέρια του την Αγία Γραφή και προσπαθήσει με το δικό του μυαλό, με το δικό του φτωχό μυαλό, ακόμη και εγώ ο ίδιος και οποιοσδήποτε πιστός, να ερμηνεύσει την Αγία Γραφή με το δικό του μυαλό, 100% θα πέσει σε πλάνη ή σε αίρεση. Για να ερμηνεύσει την Αγία Γραφή θα πρέπει να έχει την χάρη του Αγίου Πνεύματος, θα πρέπει να έχει την χάρη του Θεού. Αλλιώς θα κάνει γκάφα, θα πέσει έξω. Ένα το δεδομένο λοιπόν, ότι γράφτηκε η Γραφή με Πνεύμα Άγιο και ερμηνεύεται με Πνεύμα Άγιο. Που σημαίνει ότι για να την ερμηνεύσεις πρέπει να έχεις χάρη. Και δεν μπορεί ο καθένας να παίρνει ένα μεμονωμένο κομμάτι και τμήμα μέσα από την Αγία Γραφή και να το ερμηνεύει κατά το βοκού. Η Αγία Γραφή για να ερμηνευτεί, εκτός από την χάρη, χρειάζεται κάτι άλλο. Να έχεις πολύπλευρη γνώση και να βλέπεις από πολλές οπτικές γωνίες την Αγία Γραφή. Διότι αν πάρεις μεμονωμένα ένα τμήμα της Αγίας Γραφής, θα καταντήσεις με μαθηματική ακρίβεια αιρετικός ή πλανημένος. Παράδειγμα, γιατί μου αρέσει πάντα να μιλάω με αποδείξεις και παραδείγματα. Λέγει η Αγία Γραφή, λέγει ο Κύριός μας, ότι ο πατήρ μου μίζων μου εστί. Εάν λοιπόν το πάρει κάποιος αυτό το φορείο, το μεμονωμένο, το απομονώσει και πει ορίστε, τι λέγει εδώ η Αγία Γραφή, ότι ο πατήρ μου μιλάει ο ίδιος ο Χριστός, είναι μεγαλύτερος από μένα. Άρα, συμπέρασμα, αφού είναι μεγαλύτερος ο πατέρας από τον Υιό, άρα ο πατέρας είναι μεγαλύτερος και ο Υιός είναι μικρότερος. Άρα δεν υπάρχει ισοτιμία, ισοδυναμία μεταξύ πατρός και Υιού. Άρα καταλήγουν οι αιρετικοί οι αποβάδες, ο Υιός είναι χτίσμα του πατρός και πέφτει στην αίρεση. Αν ερμηνεύσεις κατά γράμμα αυτό το χωρίο. Εάν όμως ένας που έχει πείρα, εμπειρία και γνώσεις και δεν είναι προπετής και εγωιστής και δεν είναι ηματίας, δεν έχει ίση, δεν νομίζω ότι είναι κάποιος και ότι η γνώμη του πάντα είναι σωστή, τι κάνει? Σου λέει για να πάω και πιο κάτω, για να διαβάσω όλο το βιβλίο της Αγίας Γραφής να δούμε τι λέει μέσα. Αν διαβάσει λοιπόν κάπου αλλού, σε κάποια άλλο σημείο θα δει ότι πάλι ο Χριστός μας, ο ίδιος, λέγει ο πατήρ και εγώ ένεσμε. Ο πατέρας λέει και εγώ είμαι θα ένα. Μα θα μου πείτε πάλι ή θα πούν κάποιοι αυτοί κύριοι, τελικά τι γίνεται? Ποιο από τα δύο είναι σωστό? Το πρώτο που λέει ο Χριστός ότι ο πατήρ μου μίζω μου εστί ή το δεύτερο που λέει ότι ο πατήρ και εγώ ένεσμε? Απαντούμε και τα δύο. Και το ένα σωστό και το άλλο είναι σωστό. Γιατί? Πολύ εύκολο. Γιατί στο ένα μιλάει ο άνθρωπος Χριστός, μιλάει σαν άνθρωπος γιατί ο Χριστός μας είχε δύο φύσεις. Ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Θεάνθρωπος. Στη μία λοιπόν περίπτωση μιλάει σαν άνθρωπος και φυσικά σαν άνθρωπος ο πατέρας του, ο Θεός δηλαδή, ήταν μεγαλύτερος. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε μικρότεροι και είμαστε χτίσματα του Θεού. Στην άλλη περίπτωση όμως μιλάει ο Χριστός Θεός, δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και Λόγος του Θεού του Ζώντος, και εκεί φυσικά μιλάει και λέει ότι ο Πατήρ και εγώ είμαστε ένα. Γιατί Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα είναι Τριάδα, ομοιούσιος και αχώρησης. Προχωράω. Άρα λοιπόν θέλει προσοχή η Αγία Γραφή. Διότι άλλοτε ερμηνεύεται κατά γράμμα κάποιο χωρίο, άλλοτε ερμηνεύεται κατά πνεύμα, άλλοτε ερμηνεύεται αναγωγικά, άλλοτε μεταφορικά και άλλοτε πότε δύο ή τρεις τις περιπτώσεις μαζί και πότε όλες οι περιπτώσεις μαζί. Άρα λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, εάν πάρω με μεμονωμένα τα χωρία αυτά που μιλάνε για την αγάπη προς τους εχθρούς μας,
για την αγάπη προς τον πλησίον μας. Για τη συγχωρητικότητα που πρέπει να έχουμε όλοι οι άνθρωποι προς τους συνανθρώπους μας. Για όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως, είναι η μία όψη του νομίσματος. Και όσοι το πάρουμε μονομένα έχουν δίκιο να λένε αυτά που είπαν προηγουμένως. Θέλετε τώρα να δούμε την άλλη όψη ή τις άλλες όψεις. Προχωράμε. Ο Χριστός είπε, όποιος θεραπήσει εις την μία πλευρά του προσώπου σου, στρέψει και την άλλη, έτσι δεν είπε. Το είπε ή δεν το είπε. Δεν είπε όποιος θεραπήσει στη σκιαγόνα τη μία, στρέψει και την άλλη. Λοιπόν, εγώ θα σας βγάλω ψεύτητο Χριστό. Συγγνώμη για αυτό που λέω αυτή τη στιγμή, θα καταλάβεις τι εννοώ. Θα σας βγάλω ψεύτη τον ίδιο τον Χριστό. Συγγνώμη, έτσι θα καταλάβετε. Κάντε λίγο μόνο για να καταλάβετε τι εννοώ. Γιατί ενώ ο Χριστός μας προστρέφει εμάς, όποιος μας ραπίσει στην δεξιά σκιαγόνα να στρέψουμε την αριστερή ή τα ανάπαλη, το αντίθετο, κάποια στιγμή που κάποιος δούλος μέσα στο σπίτι του Άννα και Καϊάφα που εργαζόταν ο Χριστός τον ράπησε στο μέτωπο, δεν είδαμε τον Χριστό να στρέφει και την άλλη σκιαγόνα, αλλά τι έκανε. Στρέφεται στον δούλο, αντί να του στρέψει σε αιώνα, γυρίζει και του λέει, τι κάνεις εκεί, του λέει, αδελφέ μου, γιατί με χτυπάς, τι σου έκανα και με χτυπάς, εάν λέει κακός ομίλησα, πέ μου περί του κακού πράγματος που έκανα και ομίλησα. Εάν δε καλώς ελάλησα, τι με δέρεις, εάν λέει μίλησα καλά και σωστά, τότε γιατί με χτυπάς. Και ρωτώ τώρα εγώ, με τη σειρά μου, γιατί ο Χριστός δεν έστρεψε και την άλλη σκιαγόνα να φάει και την άλλη σφαλιάρα. Μόνο αμέσως ζήτησε το λόγο από τον δούλο. Αφού μας είπε, όποιος θεραπήσει από τη μια σκιαγόνα, στρέψει και την άλλη. Το είπε ή δεν το είπε. Τότε γιατί δεν το έκανε ο ίδιος. Ψεύτης είναι. Ψητάκι, όχι, μη γέννητο. Μη γέννητο. Άρα λοιπόν τι βλέπουμε. Βλέπουμε αυτό που σας είπε προηγουμένως. Ότι θέλει διάκριση. Θέλει διάκριση. Θέλει δηλαδή να ξέρουμε πότε πρέπει να κάνουμε το ένα και πότε πρέπει να κάνουμε το άλλο. Πότε πρέπει να τρώμε καρπαζιές και να λέμε βαράτε κι άλλο. Και πότε πρέπει να λέμε για στάσου, μέχρι εδώ και μη παρέκει. Μέχρι εδώ και μη παρέκει. Χριστιανοί δεν είναι καρπαζόες πράκτορες. Θα έρθει και η στιγμή που θα πάμε ξύλο και θα πούμε ναι, βαράτε και θα μαρτυρήσουμε και για την αγάπη του Χριστού που σε έκανε μάρτυρες. Αλλά θα έρθει και καιρός που θα πούμε κάτω τα χέρια σου. Γιατί έχουμε και εμείς χέρια εδώ. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Ευλογείτε και μην καταράστε. Λέγει η Γραφή και πάνω σε αυτά και άλλα πολλά παρόμοια και συναφή χωρία, κάποιοι κύριοι λοιπόν, γνωστοί άγνωστοι, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, είπαν κακώς πράξαμε που δώσαμε κατάρα, επαναλαμβάνω, στον κύριο Σιμίτη και στον κύριο Παπαβασιλείου. Χριστιανοί δεν καταρώνται, λέει. Πρώτο παράδειγμα. Σας παίρνω τον Απόστολο Παύλο. Κάνει εμείς Γαλάτες Α8. Γαλάτες Α8. Κάνει εμείς καν άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζεται ημίν παρό ευγελισάμεθα ημίν ανάθεμα έστω. Εάν λέει ακόμα κι εγώ Απόστολος Παύλος έρθω ή Απόστολος Πέτρος ή οποιοσδήποτε άγγελος έρθει και σας πει άλλα από αυτά που σας είπαμε την πρώτη φορά να είναι λέει αναθεματισμένος. Τι σημαίνει το ανάθεμα, ξέρετε? Ανάθεμα βγαίνει από τη λέξη ανάθημα. Ανάθημα. Το ανάθημα είναι το αφιέρωμα. Αυτό που αφιερώνει κάποιος. Αυτό που αφιερώνει κάποιος λέγεται ανάθημα. Όχι ανάθημα. Ανάθημα με έψιλο, αλλά με ήττα. Ανάθημα. Αυτό που ένα αφιέρωμα δηλαδή λέγεται ανάθημα. Δηλαδή αν πάτε εσείς και αφιερώσετε παράδειγμα ένα σταυρό στην εκκλησία, στην εικόνα, αυτό λέγεται ανάθημα, αφιέρωμα. Από εδώ λοιπόν βγαίνει και το ανάθημα. Και είτε υπάρχει το καλό ανάθημα, δηλαδή αυτό που αφιερώνει κάποιος στο Κύριό μας, στο Χριστό, στους Αγίους, και υπάρχει και το κακό ανάθημα, ανάθεμα, το οποίο πάλι γίνεται αφιέρωμα, αλλά πού? Στον διάβολο. Το ανάθεμα δηλαδή, σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες και την 7η Οικουμενική Σύνοδο, όποιος δεν πιστεύει, δεσμεύομαι αυτή τη στιγμή να του φέρω τα κείμενα από τις 7η Οικουμενική Σύνοδο και των Αγίων Πατέρων, όποιος μου το ζητήσει, δεσμεύομαι, εάν δεν τα φέρω αύριο, εγώ σταματάω, κατεβαίνω κάτω και δεν ξαναμιλάω.
εάν κάποιος μου ζητήσει, θέλω το φέρω αύριο, επαναλαμβάνω, δεσμεύομαι ότι δεν θα σταματήσω να κάνω αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες και την 7η Οικουμενική Σύνοδο, το ανάθεμα τι είναι? Είναι αποχωρισμός από την χάρη του Θεού και παράδοση στον διάβολο. Δηλαδή, οι Άγιοι Πατέρες για κάποιους λόγους παίρνουν κάποιο πιστό, ο οποίος δεν συμμορφώνεται μετά με την γραμμή της Εκκλησίας μας, της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, με την γραμμή των Αγίων Πατέρων και των Οικουμενικών Συνόδων, δεν του λένε, παιδί μου, θα συμμορφωθείς ή δεν θα συμμορφωθείς. Μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, τέσσερις φορές, ανάλογα πώς θα κρίνεται το ένας. Σε άλλες περιπτώσεις αρκεί μόνο μία φορά παρατήρηση και σε άλλες περιπτώσεις δεν αρκούν ούτε μία, ούτε πριν, ούτε δέντε και συνεχίζεις. Και αφού βλέπουν ότι δεν συμμορφώνεται πλέον αυτός και δημιουργεί πρόβλημα και κινδυνεύουν να μολυστούν και να μολυθούν και άλλοι, αναγκαστικά από αγάπη κινούμενο και από μίσος, όχι από μίσος, όπως ο Βοσκός, προσέξτε ένα παράδειγμα και επανέρχομαι αμέσως. Ο Βοσκός που έχει 100 πρόβατα. Κάποια στιγμή το ένα από τα 100 πρόβατα ψωριάζει. Γεμίζει ψώρα. Λοιπόν, αυτός ο βοσκός που είναι δικά του απρόβατα, όχι ο μισθωτός, αυτός που πληρώνεται για να δώσει τα πρόβατα, αυτός που έχει δικά του απρόβατα και είναι δικά του και τα πονάει, εσείς τι λέτε, μόλις θα ψωριάσει το πρόβατό του το ένα, δεν θα αρχίσει να λυπάται και να στεναχωριέται? Λυπάται και στεναχωριέται, σίγουρα. Αλλά τι κάνει όμως, συνεχίζει να το αφήνει μες στο μαντρί? Όχι. Γιατί δεν ήταν βλάκας, θα ήταν ηλίθιος. Το παίρνει, το βγάζει έξω το μαντρί και το βάζει κάπου αλλού ιδιαίτερα. Γιατί? Για να μην ψωριάσουν και τα άλλα πρόβατα. Και κοντά στο ένα, χάσει και δεύτερο, χάσει και πέμπτο, χάσει και... μπορεί και να τα χάσει και όλα. Αυτό ακριβώς κάνουν οι Άγιοι Πατέρες και η Εκκλησία μας. Όταν βλέπουν ότι ένα πρόβατο ψωριάζει και δεν θέλει να μετανοήσει και να κάνει αυτά που λέει η Εκκλησία, αναγκάζονται με στεναχώρια, με λύπη, αλλά και από αγάπη κινούμενη. Και για τα υπόλοιπα πρόβατα, αλλά και για εκείνο, γιατί αυτό είναι μια τιμωρία. Μήπως και συνετιστεί, διότι όταν πάρεις και όταν πάρω από κάποιον από εσάς, λέω, έλα εδώ εσύ κυρία μου, κυρία μου, φύγε και θα πάει να κάνεις εκεί πέρα τιμωρία μόνος σου. Αρχίζεις και νιώθεις ένοχος, λέει, ντροπή, και λες, πω, όλοι οι Έλληνες εκεί πέρα μαζεμένοι και αγαπημένοι, και εγώ κάθομαι εκεί κάτω μόνος μου. Και αρχίζεις και ντρέπεις, και κάποια στιγμή μπορείς να συνισταθείς το λάθος σου και λες, μετανό, ξαναεπανέρχομαι. Από αγάπη που γίνουν οι Άγιοι Πατέρες, και όχι από μίσος και επάρεια, έλυνα το ανάθεμα, ακριβώς για αυτούς τους λόγους που προηγουμένως. Γι' αυτό και όλες οι Οικουμενικές Σύνοδοι, 7 είναι στο σύνολο, για όσους δεν το γνωρίζουν, έχουν ένα θέμα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε το 325 στη Νίκαια της Βιθυνίας, δεν αναθεμάτισε τον Άριο και όλους τους Αριανούς? Η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε το 381 στην Κωνσταντινούπολη, δεν αναθεμάτισε τον Απολλινάριο και τον Μακεδόνιο και όλους τους ακόλουθους τους που ήταν αιρετικοί? Η τρίτη Οικουμενική Σύνοδος που έγινε το 431 στην Έφεσο, δεν αναθεμάτισε τον Νεστόριο, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, που ήταν αιρετικός και όλους ακόλουθους του, τους αναθεμάτισε? Η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, να μην τα παίρνουμε τη σειρά, η πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο δεν αναθεμάτισε ποιον είναι η πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος. Τον πολυγραφέστατο διδάσκαλο όλων των εποχών. Δεν υπήρξε ποτέ άλλος, ούτε υπήρξε πριν, ούτε θα υπάρξει. Ποιος? Οριγένης. Τέρας μορφώσεως, πολυγραφέστατος. Πόσους τόμους έγραψε, ξέρετε? Πόσους τόμους? Έγραψε 600 τόμους. 600 τόμους είχε γράψει από μνήμης με κείμενα απ' έξω από όλη την Αγία Γραφή και τους Πατέρες. Κι όμως αυτός ο τόσο σπουδαίος και μεγάλος διδάσκαλος από υπερηφάνεια και εγωισμό έπεσε σε 25 αιρέσεις. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. 25. Και η πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος του έχει ρίξει 25 αναθεματισμούς. Που είπαμε ανάθεμα σημαίνει σε αποκόβω από τον Θεό και σε παραδίδω αφιέρωμα στον διάβολο.
Το σημαίνει τι είναι αναλογικά απλά για να το καταλάβει κάποιος δεν γνωρίζει. Κάπως τη γλώσσα μας καλύτερα και τα αρχαία. Σημαίνει ότι πας στην κόλαση. Δεν υπάρχει σωτηρία καμία. Θα πάρεις το ανάθημα εκτός βέβαια, εάν μετανοήσεις. Όταν υπάρξει μετανοήσεις, θα πάρει σιγόλωτη. Λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, ο μεγάλος από πατέρας εκκλησίας μας, που και στην αμαρτία ασυγχώρητος, προσέξτε, που και στην αμαρτία ασυγχώρητος, ημί ή αμετανόητος. Τι σημαίνει αυτό? Δεν υπάρχει αμαρτία που να μην συγχωρείται, παρά μόνο η αμετανόητος αμαρτία. Αυτή η αμαρτία δηλαδή που άλλος δεν θέλει να μετανοήσει, του αρέσει να κάνει αυτή την αμαρτία. Αυτή η αμαρτία να συγχωρείται στον νέο τον άπατα. Όχι να εξομολογηθεί σε παπά και σε δεσπότη, και σε πατριάρχη να πας, συγχωρείται. Λοιπόν, και συνεχίζω με την έκτη με την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Όλες οι Οικουμενικές Σύνοδοι αναθεμάτισαν αιρετικούς. Πατριάρχες, πρωτοπρεσβύτερους, αρχιμανδρίτες, μοναχούς, επισκόπους και πλήθος λαού. Δεν είχαν αγάπη αυτοί οι Άγιοι Πατέρες, που μεταξύ αυτών είναι και ο Άγιος Νικόλαος, και ο Άγιος Σπυρίδωνος, και ο Μέγας Αθανάσιος, και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και ο Άγιος Θεόδωρος Τουδίτης, και ο Άγιος Θαράσιος κλπ. Κλπ. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός κλπ. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Δεν είχαν αγάπη αυτοί οι Πατέρες. Συγγνώμη, σου το να τελειώσω. Δεν είναι κάτι σημαντικό? Πάνω στο θέμα αυτό, τι θα λέγατε λοιπόν για αναθεματισμό και τους 300 εδώ μέσα? Θα φτάσουμε και εκεί. Θα φτάσουμε και εκεί. Ας εξηγήσουμε πρώτα κάποια πράγματα και μετά χρειαστεί να το κάνουμε γι' αυτό. Ότι ας 300 όχι, δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ ως 300, γιατί υπάρχουν μέσα εκεί, ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι βουλευτές από όλα τα κόμματα. Από όλα τα κόμματα. Ναι, καλά, εντάξει, κατάλαβα το πνεύμα, απλώς εγώ διευκρινίζω για να μην γίνει καμία παρεξήγηση. Υπάρχουν μέσα βουλευτές που αγωνίζονται και για Θεό και για πατρίδα όσο μπορούν, γιατί βέβαια είναι βραχυκωμένοι έτσι από δεξιά και από αριστερά και από την Χούντα του Σιμίτη. Λοιπόν, την οποία τη βλέπουμε και τη ζούμε καθημερινά. Ο οποίος αποφασίζει και διατάσσει. Αποφασίζομαι και διατάσσομαι. Ό,τι θέλει κάνει, του κατέβει στο κεφάλι χωρίς να υπολογίζει κανένα. Εν πάση περιπτώσει. Όλοι λοιπόν οι πατέρες δεν είχαν αγάπη και έχουμε εμείς. Ο Άγιος Νικόλαος, προσέξτε, ο οποίος πώς λέγεται το πολιτικό του? Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος. Τι σημαίνει το εικόνα πραότητος? Ότι ήταν το πρότυπο της πραότητος. Δηλαδή αν θέλουν να πούν ότι αυτός είναι πράος, λέγανε μοιάζει του Αγίου Νικολάου. Πώς λέμε σήμερα το όλοι εμείς, λέμε αυτός όταν βλέπουμε κάποιον ή κάποια να κάνει υπομονή, τι του λέμε? Πόπο, μπράβο ρε παιδί μου, έχεις ιόδια υπομονή λέμε. Γιατί? Γιατί το πρότυπο της υπομονής είναι ο Ιώβ της Παλαιάς Διαθήκης που τόσα υπέστη για την αγάπη του Θεού και όμως δεν υπέκυψε. Ο Άγιος Νικόλαος λοιπόν είναι εικόνα πραότητος. Και όμως ο Άγιος Νικόλαος, η εικόνα της πραότητος, την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο όταν ήταν μέσα, τι έκανε, ξέρετε? Χαστούκησε, τον Άριο, η εικόνα πραότητος παρακαλώ. Διαβάστε τον βίο του, όσοι δεν πιστεύετε να δείτε. Αυτός ο Άγιος, ο μεγάλος Άγιος και ο προστάτης των θαλασσινών, ο Άγιος Νικόλαος, η εικόνα της πραότητος χαστούκησε τον Άριο. Και εν γνώση του, προσέξτε, το σημαντικό, ποιο είναι. Εν γνώση του τι, ότι χαστούκιζοντας μπροστά στον αυτοκράτορα κάποιον άνθρωπο, όποιος και αν ήταν αυτός, υπήρχε νόμος του κράτους που έλεγε «Συλλαμβάνεσαι αμέσως και σου κόβουμε το χέρι». Απαγορευόταν βάσει του νόμου τότε του κράτους να χαστουκίσει κανείς κάποιον ενώπιον του αυτοκράτορας. Επί ποινή κοψίματος του χεριού του. Βέβαια, ο Μέγας Κωνσταντίνος τότε που ήταν παρόν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, του εργόταν δύσκολο να κάνει αυτό το πράγμα στον Άγιο Νικόλαο που τον ήξερε τι Άγιος ήταν. Απ' την άλλη όμως πάλι ήταν ο πρώτος η τάξη και έπρεπε να κάνει και το καθήκον του και μπράβο σε αυτούς που έχουν πάνω από τις φιλίες, μπράβο σε αυτούς, το τονίζω όσο και σας φαίνεται περίεργο, που έχουν πάνω από τις φιλίες και τις άλλες συνεργασίες του καθήκον τους. Αλλά το καθήκον τους όμως, το νόμιμο καθήκον τους, όχι το παράνομο καθήκον τους και τα συμφέροντά τους, έτσι, να τα ξεκαθαρίζουν αυτά τα πράγματα. Το συλλαμβάνει λοιπόν και θέλησε πάλι, από τη μια ήθελε να φανεί
να τηρήσει τον νόμο και απ' την άλλη δεν μπορούσε να το κάνει κι αυτό. Τον έχετε σε φυλακή μέχρι να σκεφτεί τι θα γίνει. Και τι γίνεται, ξέρετε όλοι σας τι έγινε. Παρουσιάζεται μέσα στη φυλακή που ήταν ο Άγιος Νικόλαος, παρουσιάζεται ο Χριστός και η Παναγία μας. Και του λένε, τι κάνεις εδώ παιδί μου Νικόλα, ε? Λέει, τι κάνω, λέει, Κύριε, δεν ξέρεις τι κάνω. Βρίσκομαι εδώ για την αγάπη τη δική σου. Επειδή αντιστάθηκα στον Άρη αυτόν τον αιρετικό και δεν μπορούσα πλέον να τον ακούω να πλασφημάει το όνομά σου και εσένα, δεν μπορούσα να αντέξω. Άντεξα μια μέρα, πέντε μέρες, δέκα μέρες, ένα μήνα, δύο χρόνια. Δεν μπορώ πλέον άλλο να τον αντέχω, να τον ακούω να σε πλασφημάει και να σου λέει ότι δεν είσαι Θεός. Και πήρε κοντά του και τον χριστούργησα, λέει. Λέει, μπράβο, λέει, Νικόλα, καλώς έπραξες. Ψέξτε. Ανοίξτε το βίο του Αγίου Νικολάου, 6 Δεκεμβρίου, αν με πιστεύετε, διαβάστε μόνοι σας. Έτσι, να πάει, λέει, μπράβο, λέει, παιδί μου, καλά έκανες. Πού είναι, λέει, το ομοφόριό σου, γιατί το είχαν κάνει το ομοφόριο, αυτό φοράνε τις ποτάδες. Και πού είναι, λέει, το ομοφόριό σου, δεν μου το πήρανε μέσα στη σύνοδο, γιατί έκανα αυτό το αδίκημα. Λέει, πάρ' το παιδί μου πίσω το ομοφόριό σου και λέει και η Παναγία, πάρε, λέει, και το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας, του Υιού και Θεού μας. Και του δίνω, λοιπόν, το ομοφόριο και το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και βλέπετε στην εικόνα του Αγίου Νικολάου, δεξιά και αριστερά από τον Άγιο Νικόλαο, να είναι ο Χριστός και η Παναγία, κρατώντας αντίστοιχα ένα Ευαγγέλιο και ένα ομοφόριο. Πήγαν κάποια στιγμή ο Αυτοκράτορας να τον δει και να δει τι θα γίνει με τον Άγιο Νικόλαο. Τον βλέπει ντυμένο με το ομοφόριο και ένα Ευαγγέλιο στα χέρια του. Η φυλακή κλειδαμπαρωμένη με 10 κλειδαριές. Τσάχασε. Του λέει, καλά, πού το βρήκες αυτό? Πού το βρήκα, λέει. Ήρθε ο Χριστός και η Παναγία και μου τα δώσανε. Τι να κάνει ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο Μέγος Κωνσταντίνος, σου λέει, θα πάω κόντρα με τον Θεό και την Παναγία. Στην ευχή του Θεού, του λέει. Τον έβγαλε έξω και τελείωσε η ιστορία. Πού είναι, λοιπόν, η αγάπη του Αγίου Νικολάου? Δεν είχε αγάπη ο Άγιος Νικόλαος? Δεν είχε συγχωρητικότητα? Γιατί καστούκησε τον Άριο? Άλλο παράδειγμα. Ο Απόστολος Παύλος πάνω. Σας λέω, αν θέλετε να συνεχίσω, θα μιλάω μέχρι αύριο το βράδυ και θα σας λέω τέτοια παραδείγματα που τελικά δεν πείτε, πάτε, φτάνει, δεν αντέχουμε άλλο, σημαντήστε, φτάνουμε αυτά που μας είπατε. Ο Απόστολος Παύλος, τι λέει? Όποιος όστις δεν αγαπά τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ήτο ανάθεμα, παρά να φτάνει. Όποιος, λέει, δεν αγαπά τον Χριστό μας, ανάθεμα. Ανοίξτε το Ευαγγέλιο, στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου, θα το δείτε. Το έχετε διαβάσει ή το έχετε διαβάσει? Δεν είχε αγάπη ο Απόστολος Παύλος? Φυσικά και είχε αγάπη. Αλλά πάνω από όλους είναι ο Θεός. Δεν μπορείς εσύ, Κύριε, οποιοσδήποτε είσαι, είτε μικρός, είτε μεγάλος, είτε ανήρ, είτε γυνή, είτε υπάλληλος του Δήμου, είτε υπουργός και πρωθυπουργός, να βρίζεις και να βλασφημάς το Θεό μας, το Χριστό μας. Και προσέξτε, τα λέμε βλασφημούμε, δεν λέμε πάντα να βρεις και να βρίσεις άμεσα το όνομα του Χριστού, όπως βρίζουν κάποιοι ανέσχυτοι και λένε διάφορες άσχημες φράσεις για τον Χριστό και την Παναγία μας και του Αγίου μας. Δεν είναι μόνο αυτό η βλασφημία. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Υπάρχει αυτή η άμεση βλασφημία και υπάρχει και η έμεση βλασφημία που πάλι βλασφημάς το όνομα του Χριστού με το να διδάσκεις, παράδειγμα, αιρέσεις. Με το να διδάσκεις πλάνες. Με το να πηγαίνεις κόντρα στις εντολές του Θεού. Με το να κάνεις πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Γι' αυτό λέει ο Χριστός μας ότι βλασφημείτε, λέει, το όνομα του Θεού ένε και νημών για τον πράξεών σας. Όταν υποτίθεται ότι είσαι χριστιανός ορθόδοξος, είναι χριστιανός ορθόδοξος και τα έργα μας απέχουν παρασάγκης από το Ευαγγέλιο και από τον Λόγο του Θεού, τότε χριστιανοί ορθόδοξοι είμαστε. Λέμε, είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Μας βλέπει ο άλλος έξω, παράδειγμα, σούμε, που κάνουμε κάποια πράγματα που δεν είναι σωστά, σου λέει, κοίταξε, χριστιανοί, αυτοί είναι χριστιανοί.
και βλασφημείται. Με τι θεός είναι αυτός. Άμα πιστεύουν, άμα οι χριστιανοί είναι έτσι και συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, τότε εγώ δεν πιστεύω, δεν πιστεύω στον Θεό τους. Και βλασφημείται έτσι με αυτόν τον τρόπο, όπως το άλλας. Άρα λοιπόν υπάρχει άμεση βλασφημία, που είναι κατευθείαν χρησιά στον Θεό και στους Αγίους, και υπάρχει και η έμεση που είναι όλοι αυτοί οι τρόποι. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος, όσο υψηλά και αν βρίσκεται, να βλαστημάει το όνομα του Θεού μας, το όνομα του Χριστού μας, το όνομα της Αγίας Τριάδος, το όνομα των Αγίων μας. Δεν μπορεί να βλαστημάει και να υποβιβάζει την πίστη μας, την ορθοδοξία μας. Εάν το κάνει αυτό, ανάθεμα. Και δεν το λέω εγώ, αν το έλεγα εγώ, πες Πάντερ Μάξιμε, είσαι κακός, είσαι φθονερός, έχεις μίσος, έχεις επάθεια κλπ. Πες τους Παύλους το λέει. Οι Άγιοι Οικουμενικές Σύνοδοι, Κυριακή της Ορθοδοξίας, η πρώτη Κυριακή της Τεσσαρακοστής. Τι γίνεται εκεί πέρα, τι γίνεται της Ορθοδοξίας, δεν υπάρχουν όλα τα αναθέματα. Δεν λέμε Αρίων, Εστερίου, Μακεδονίου, Διοσκόρο κλπ. 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 Ανάθεμα, τρεις και φωνάζουν όλοι πίστευτο κάτω, ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα. Και μετά δεν παίρνουμε στα χέρια, στο στόμα μας όλους τους Αγίους και λέμε, ξέρω εγώ, Ιωάννη Χρυσοστόμο, Αγίου Νικολάου, Σπυρίδωνα κλπ. Ταρασίου κλπ. Κλπ. Θεοδόρου του Στουδίτη, αιωνία η μνήμη τρεις, αιωνία η μνήμη τρεις, αιωνία η μνήμη τρεις. Και το λέμε αιωνία η μνήμη συνέχεια και φωνάζει όλος ο λαός. Εντάξει, τώρα σε κάποιες εκκλησίες δεν γίνεται για λόγους σκοπιμότητος. Αλλά αυτό είναι κλεμμένο, ανοίξτε. Το Τριώδιο, την Κυριακή Ορθοδοξία, να τα δείτε όλα αυτά. Άλλο παράδειγμα. Ο Απόστολος Πέτρος. Θα φύγω λίγο τον Απόστολο Παύλο. Αυτός τον Απόστολο Πέτρο. Όταν κάποτε ένα ζευγάρι, ο Ανανίας και η Σαπφύρα, πήγαν και του έδωσαν τα χρήματα από την πώληση του κοπέδου τους, αποκρύπτοντας όμως μερικά χρήματα, δεν τους πίεσε κανένας, μόνοι τους αποφάσισαν να έχουν πουλήσει το κτήμα τους και να δώσουν ένα μέρος των χρημάτων, λέγοντας όμως ψέματα στον Απόστολο Πέτρο, ότι αυτά είναι όλα και όλα τα χρήματα που πήραν από το οικόπεδο. Και τους λέει ο Απόστολος Πέτρος, γιατί ψεύδεστε, λέει. Το ψέμα αυτό δεν είναι σε μένα, είναι προς το Άγιο Πνεύμα, το οποίο αυτή τη στιγμή το βρίζεται και ψεύδεται από το Άγιο Πνεύματος. Και τους καταράτε αμέσως και σου λέει, θα πεθάνε, τι λέει, αυτό στιγμή. Και δεν πέρασε δευτερόλεπτο δεν πέρασε και πέφτει κάτω ο Ανανίας και η Σαπφύρα. Δεν είχε αγάπη ο Απόστολος Πέτρος. Δεν είχε ανοίξει κακία μέσα του. Δεν ήξερα αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, ότι αγαπάτε όσο εχθρούς ημών, ευλογήστε και μην καταράστε κλπ. Κλπ. Δεν τα ήξερα αυτά. Ή δεν το έκανε. Γιατί έπρεπε να το κάνει. Για πολλούς και δεν πολλούς λόγους. Και ένα ακόμα παράδειγμα, δύο παραδείγματα και τελειώνω. Σύντομα. Δεν με ξαναφέρω πάλι τον Απόστολο Παύλο, με εκείνους τους δύο αιρετικούς, που τους έστειλε όσο και σας φαίνεται περίεργο και λίγο άσχημο χτυπάει στα αυτή, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα όμως, αυτή είναι η πραγματικότητα, τους έστειλε στον διάβολο. Όχι έτσι όπως το λέμε εμείς, με αυτή που όπως θα ακούσετε τώρα. Επειδή δεν μετανοούσαν και δεν καταλάβαιναν ορισμένα πράγματα και συνέχιζαν να κηρύσουν αιρέσεις και πλάνες, τους λέει από εδώ και στο εξής, αφού δεν με ακούτε και δεν με καταλαβαίνετε και δεν αλλάζετε, σας παραδίδω ναι στον διάβολο. Γιατί? Για να ταλαιπωρηθείτε το σώμα σας και να υποφέρετε σε αυτή τη ζωή, μήπως λέει, μήπως και σωθεί η ψυχή σας στην άλλη ζωή. Γι' αυτό λέει σας παραδίδω στον διάβολο, κατάρα δηλαδή, σας παραδίδω στον διάβολο, μήπως και ταλαιπωρηθεί το σώμα σας σε αυτή τη ζωή και γλιτώσει η ψυχή σας στην άλλη. Πάω στον Άγιο Κοσμά, τον Ετωρό, που είναι και ο προστάτης του συλλόγου μας. Του Ορθοδόξου Αποστολικού Συλλόγου Νέων Άγιος Κορυμάς Ετωρός. Αυτός ο τελευταίος και τόσο σύγχρονος και μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, ο διαπλήσιος κήρυξης της Ορθοδοξίας μας, αλλά και μέγας αναμορφωτής του γένους μας, της Ελλάδος μας, τι έκανε? Έχετε διαβάσει όλο το βίο του, αποκατάρεσε άλλο τίποτα. Καταράστηκε χωριά, καταράστηκε ανθρώπους, καταράστηκε ζώα,
θάλασσα και τα πάντα. Γιατί δεν είχε αγάπη μέσα του. Δεν είχε φτώνο. Δεν είχε ανεξικακία. Δεν είχε συγχωρητικότητα. Δεν ήξερε αυτά που δίδασκε ο Χριστός και το Ευαγγέλιο. Κι όμως τα έκανε γιατί έτσι έπρεπε να κάνει, γιατί ήταν, είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Δεν μπόρεσε εσύ, Κύριε, όποιος και να είσαι, όποιος και να είσαι, είτε μικρός είτε μεγάλος, επαναλαμβάνω, είτε βουλευτής είτε υπουργός, πρωθυπουργός είτε πρόεδρος δημοκρατίας, να τα βάζεις με τον Θεό. Δεν μπορείς να καταπατήσεις το Ευαγγέλιο. Δεν μπορείς να καταπατήσεις το Λόγο του Θεού. Εάν το κάνεις αυτό και επιμένεις και εμένεις αυτό και 1, 2, 3, 5, 10, 100 δεν αλλάζεις, τότε έχουμε το δικαίωμα όχι μόνο να το καταραστούμε, αλλά και, και στον άθλημα να το στείλουμε. Πάντοτε βέβαια, με διάκριση, πάντοτε με προσοχή και όποιο, όχι οποιοδήποτε και όποιο το κατέβει, έτσι. Υπάρχουν κάποια όρια και κάποια μέτρα. Άρα λοιπόν, και σας φέρω και ένα άλλο παράδειγμα με τον Χριστό, και κλείνω εδώ, που πήρε το Ευαγγέλιο, έτσι, και οργισμένος άρχισε να χτυπάει τα εμπορεύματα των εμπόρων μέσα στο προάβλιο του Νότου Σολομόντος. Σκληρή εικόνα, ε! Σκληρή εικόνα. Δεν είχε αγάπη ο Χριστός. Δεν ήξερε τα λόγια του που είπε αγαπάτε ως εθνούς ημών. Ευλογείτε και μην καταράστε. Και ο ήλιος μη επιδιέ τον επιδιοργή ημών κλπ. Κι όμως πέρε το Ευαγγέλιο και βάρεσε εκεί που έπρεπε να βαρέσει. Άρα λοιπόν, ερωτώ τώρα. Τώρα κάνω την ερώτηση και απαντήστε μου. Πρώτη μου πείτε, εγώ θα το κάνω. Υπάρχει κάτι το μεπτό στην κατάρα αυτή που δώσαμε με δίκαιη αγανάκτηση στον κύριο Πρωθυπουργό και στον κύριο Παπαβασιλείου. Βρίσκεται κάτι μεπτό. Υπάρχει ή δεν υπάρχει. Όχι. Θα ακούσουμε τον κύριο. Εάν ζητήσουν συγγνώμη, του συγχωρούμε. Ορίστε. Αν έρθουν δημοσίου να ζητήσουν συγγνώμη, τους συγχωρούμε. Εάν λέει ζητήσουν συγγνώμη, φυσικά και τους συγχωρούμε, εάν ζητήσουν συγγνώμη. Αλλά να ζητήσουν συγγνώμη, όχι προφορικά και με τα λόγια, αλλά εμπράκτως. Διότι το να λέω εγώ, παιδιά μου, εγώ σας αγαπώ. Σας αγαπώ. Πώς να αποδεικνύω εμπράκτα με την πράξη, τότε σας κοροϊδεύω. Δεν μπορώ εγώ να σας αγαπώ και να μην σας φροντίζω. Και όταν είσαστε σε κάποια δύσκολη στιγμή να μην τρέχουν κοντά σας. Και όταν βρίσκεστε στο νοσοκομείο να τρέχουν να σας βοηθήσει. Και όταν είμαστε στη φυλακή να μην έχω να σας πω ένα παρηγορητικό λόγο. Τότε τι αγάπη είναι αυτή που έχω. Άρα ποτέ μπορεί να λέει κύριος και κάτι ζητάω συγγνώμη και να συνεχίζει παράδειγμα να ψηφίζει αντίξει τους νόμους ή να βρίζει έμεσα και άμεσα το Χριστό μας και την Αγία μας Τριάδα κλπ. Λοιπόν, ότι υπάρχει η μία πλευρά που λέει αγαπάτε, συγχωρείτε, ευλογείτε και με καταράστε, η μία όψη του νομίσματος, αλλά υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος που βλέπουμε και να καταρρώνται οι Άγιοι, ο Χριστός και οι Απόστολοι και να στέλνουν στο ανάθεμα όπου και όποτε χρειάζεται. Ακριβώς αυτό κάναμε και εμείς. Διότι εδώ δεν ήρθαμε για κανένα προσωπικό θέμα. Εγώ δεν είχα καμία δουλειά ή καμία όρεξη καλοκαιριάτικα μέσα στο καύσωνα με τόση υποχρεώσεις που όλοι ξέρετε ότι έχω και ευθύνες. Αυτό να κάθομαι μέρα νύχτα εδώ πέρα, εκτός από τη σημερινή μέρα και όλα τα βράδια και όλα τα πρωινά και όλα τα μεσημεριανά, εκτός από λίγες σπάνιες ώρες που τρέχω είτε για να είτε για εκπομπές στο κανάλι, είτε για συναντήσεις για το θέμα το σοβαρό αυτό. Δεν είχα λοιπόν καμία όρεξη και καμία διάθεση για οποιοδήποτε λόγο να έρθω εδώ και να ταλαιπωρούμε. Και κοντά σε μένα και εσείς. Εάν δεν ήταν θέμα, σοβαρότατο. Εάν δεν ήταν θέμα υψής της σημασίας. Εάν δεν ήταν θέμα κέριο. Διότι εδώ κινδυνεύει η πίστη μας. Εδώ κινδυνεύει η ορθοδοξία μας. Εδώ κινδυνεύει
η πατρίδα μας, η ελευθερία μας, το σπουδαιότερο και αναφέρω το δώρο του Θεού μας, που ακόμη και ο ίδιος ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας. Τη σέβεται ο Θεός και δεν τη σέβεται ο κύριος Σιμίτης και η υποτακτική του. Δεν ήρθαμε λοιπόν εδώ για προσωπικό μας θέμα, ούτε εγώ είχα όρεξη, ούτε και εσείς το ξέρετε πολύ καλά, αλλά όταν το καλεί το καθήκον και η ανάγκη, θα ψηφίσουμε και κόπους και μόχθους και κούραση και ύπνο και ζέστη και κάψανα και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, προκειμένου να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Άξιος! Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την αγάπη σας και για το σεβασμό σας και τη συμπαράσταση και είναι αλήθεια ότι και εσείς όλοι παίρνετε κουράγιο και δύναμη από μένα, αλλά και εγώ παίρνω κουράγιο και δύναμη από όλους εσάς. Όχι μόνο εσείς που βρίσκεστε εδώ πέρα, αλλά και από όλους τους άλλους τους αδερφούς μας που ξέρω ότι βρίσκονται στο πλευρό μας ανά πάσα στιγμή όπως χρειαστούμε. Λοιπόν, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, αρκετά κράτησε αυτό το κήρυγμα σε εισαγωγικά ή απάντηση προς ορισμένους αδελφούς ή ορισμένους μαρτούς, δεν ξέρω και από τα δύο είναι. Γι' αυτό λοιπόν για άλλη μια φορά σας παρακαλώ όλους σας, μην ακούτε τέτοια ζυζάνια που σπείρουνε και που θέλουν να διαλύσουν αυτό τον δίκαιο και όμορφο αγώνα μας και αγώνα σας. Προστατεύτε όσο μπορείτε την ομίγυρή μας, την ευλογημένη αυτή ομίγυρη, να έρχεστε αμέσως, μην αργείτε, μην περιμένετε να περάσουν ώρες ή μέρες για να μου πείτε κάτι όπως έκανα εχθές κάποιοι άλλοι κλπ. Λέω πότε έγινε αυτό που μου είπες, λέει πριν δύο μέρες, καλά και τώρα έρχεσαι να μου το πεις. Πώς εγώ θα προλάβω κάτι το οποίο βλέπω, διακρίνω ότι θα πάει να γίνει. Ό,τι βλέπετε και παίρνετε την αντίληψή σας περίεργο και παράξενο, αμέσως να έρχεστε να μου το λέτε. Και με την βοήθεια του, όσο μπορώ, στα ποινές μου δυνάμεις, θα κρίνω πόσο είναι σοβαρό ή πόσο είναι μη σοβαρό. Ορίστε. Μην ανέσυχετε, παιδιά. Δεν είμαι μόνος, μην ανέσυχετε. Είπαμε, εμείς είμαστε η κορυφή του παγόβουνου εδώ πέρα. Πίσω από εμάς υπάρχουν χιλιάδες άλλοι λαϊκοί και εκατοντάδες άλλοι κληρικοί, που θα τους δείτε σύντομα, μην ανησυχείτε. Μην αγχώνεστε. Μην αγχώνεστε. Εγώ δεν είμαι, δεν είμαι παρακόρμα, δεν αγχώνεστε. Ένα παράδειγμα, για να μην νομίζετε ότι λέμε βλακίες και κατεβάζουμε λόγια του αέρος. Λοιπόν, πηγαίνετε λίγο πίσω πριν ένα μήνα, σε μία πρόχειρη εκδήλωση που κάνουν μέσα σε 5-6 μέρες προετοιμασίας, κατεβάσαμε 30.000 κόσμο, χωρίς να κινηθούμε ιδιαίτερα. Δηλαδή εγώ ίσα-ίσα που ασχολιόμουν με το θέμα, διότι είναι ένα χιλιάδιο άλλα προβλήματα και υποχρεώζει να ασχοληθώ και ευθύνες. Ίσα-ίσα που ασχολήθηκα και κατεβάσαμε 30.000 κόσμο, και εγώ και οι άλλοι πατέρες και εσύ της Επιτροπής, των Ειδικής Επιτροπής. Λοιπόν, και τότε, σε 9 Ιουνίου, πριν ένα μήνα δηλαδή περίπου, ήταν τουλάχιστον γύρω στα, να μην πω πολύ μεγάλο αριθμό, τουλάχιστον 50% ράσα κοντά μας. 50% ράσα. Δεν λέω υπερβολικό αριθμό. Υπάρχουν βίντεο, δεν μπορούμε να το δούμε, να σταματάμε και να λέμε να μετράμε πόσα άτομα ήταν. Αλλά εγώ από ένα πρόχειρο υπολογισμό που έχω κάνει, γιατί το έχω δει πολλές φορές στο βίντεο λόγω του μοντάζ που κάνω για τις εκπομπές μου κλπ. Υπολογίζω και γύρω στα 50% άτομα. Ας πάμε λίγο πιο πίσω, το Μάρτιο. 31 Μαρτίου του 97. Ήτανε το λιγότερο 300 ράσα. Το λιγότερο. Στο περίοδο του Άδειας, στην νόμιμη αρχή μου. Με 50.000 κόσμο, 50.000 κόσμο υπάρχει βίντεο, επαναλαμβάνω, προς το αμφισβητή. Να το δούμε και να το επεξεργαστούμε. Και αν δεν είναι έτσι, εγώ κόβω το κεφάλι μου. Το λιγότερο 50.000 άνθρωποι, υπήρχαν γύρω στα 300 με 500 ράσα. Μην λέτε λοιπόν ότι είμαι μόνος ή είμαστε μόνοι εγώ με τον πατέρα Νεκτάρο κλπ. Δεν είμαστε μόνοι. Πώς εμείς αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία εδώ, η βία θα λέμε θελήση και επιθυμία, έτσι επιθυμία να κάνουμε κάτι αυτό το διάστημα
για να ταρακουνήσουμε λίγο τα ύδατα, τα τέρματα που έχουν λίγο να αρχίσει λίγο, να ταρακουνηθούν πιο λίγο τα πνεύματα και τα ύδατα και να προετοιμάσουμε το έδαφος για τη μεγάλη πνευματική συγκέντρωση που θα γίνει το Σεπτέμβριο, πέρα σε Θεωρήμα και Σεπτομβρίου. Εκεί, εάν δεν έρθουν τα ράσα, τότε να μου πείτε αυτό το πράγμα. Που δεν υπάρχει τέτοιο περίπτωση. Σας είπα, καθημερινά ερχόμαστε με πολλούς Μητροπολίτες σε επαφή, με πάρα πολλούς Μητροπολίτες και με πάρα πολλούς φορείς. Το Άγιον Όρος είναι όλο μαζί μας, τα μετέωρα είναι όλα μαζί μας. Στις 3 Αυγούστου. Ότι πραγματοποιείται συγκέντρωση στην Κόρινθο με την ευλογία του Δεσπότη της Κορίνθου, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Παντελεήμονος, του νέου ημερολογίου, για να μην είναι ορισμένοι, ούτε και κάτι με το παλιό. Είπαμε, εδώ είμαστε όλοι αδέρφια, και νέο και παλιό. Αλλά για να μην βρίσκουν ευκαιρία κάποιοι να λένε, α, παλιομερολογείται, είναι παραδοσιακές οργανώσεις, όχι ότι είναι. Απλώς το λέω, τι λένε, λέω. Ερευνητική, σχηματική κλπ. Γιατί δεν τονίζω. Του νέου ημερολογίου, έτσι. Στις 3 Αυγούστου, ημέρα Κυριακή, 7 ώρα το απόγευμα, στο γήπεδο Σκόρινθου, που χωράει μέσα 15.000 κόσμο. Εσείς τι νομίζετε, είμαστε βλάκες, ηλίθιοι είμαστε, να πάμε σε να κάνουμε συγκέντρωση, να ορίσουμε συγκέντρωση σε ένα γήπεδο που χωράει 15.000 κόσμο και να έρθουν 500.000 άτομα και να γίνουμε ρεζίλοι. Για τόσους ηλίθιους μας περνάτε, τι λέτε. Είμαστε ηλίθιοι. Όχι. Δεν ξέρουμε τη δύναμή μας. Εάν ήξερα εγώ ότι δεν μπορούμε να κατεβάσουμε παρακάτω από 500.000, δεν θα πηγαίναμε να κλείσουμε συγκέντρωση στο κήπεδο Κορίνθου. Θα πηγαίναμε σε ένα θέατρο, σε ένα κινηματογράφο, σε ένα κλειστό χώρο που χωράει 500.000-2.000 άτομα και θα κάνουμε εκεί τη συγκέντρωση. Δεν είμαστε λοιπόν μόνοι μας. Γι' αυτό να είστε απόλυτα σίγουροι. Απόλυτα σίγουροι. Έχω μαζί μας πάρα πολλούς. Έχω μαζί μας και βουλευτές. Πολλούς βουλευτές, έχω μαζί μας και από το κυβερνό κόμμα πολλούς βουλευτές, κρυφά όμως, κρυφά. Προσέξτε, είπα, δεν είναι όλα ανακοινώσιμα, έτσι. Δεν είμαστε χαζοί να λέμε και να προδίδουμε τα ίδια μας τα όπλα. Λοιπόν, υπάρχουν βουλευτές, πολλοί βουλευτές και υπουργοί από το κυβερνό κόμμα που είναι με το μέρος μας και μας βοηθάνε περιφερειακά. Λοιπόν, και αυτό είναι που πάθει, μην ανεξηγείτε. Λοιπόν, κάντε λίγο υπομονή και το Σεπτέμβριο θα γίνει μάλλον τον Αύγουστο πρώτα έτσι μια πρόγευση να πάρουν οι κύριοι, κ. Πρωθυπουργός, ο κύριος Γιαννόπουλος, ο κύριος Κακλαμάνης και όλοι οι άλλοι κύριοι που βρίσκονται πίσω από μένα, να πάρουν μια μικρή πρόγευση στις 3 Αυγούστου στην Κόρινθο. Τι πρόκειται να γίνει? Να πάμε με πούλμα. Τέλη Σεπτεμβρίου και Οκτώβριο. Και αν μέχρι τότε δεν θελήσουν να κάνουν έτσι ηρωική οπισθοχώρηση, εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε, ξαναλέω πάλι. Έτσι, ταυτότητες, ρωστότητες, θα έχουν βγει ταυτότητες. Δεν βγαίνουν ούτε αυτό σε τίποτα, μην ανησυχείτε. Υπάρχουν πει χιλιάδες φορές. Εάν υπογράψει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο προεδρικό διάταγμα για τη συνθήκη της Ένωσης, το έχω πει πολλές φορές. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Η προσφυγή είναι έτοιμη. Την επομένη αμέσως ημέρα, δηλαδή αύριο παράδειγμα, δημοσιεύεται στην εφημερίδα κυβερνήσεως το προεδρικό διάταγμα για τη συνθήκη της Ένωσης. Έτσι, αύριο. Αμέσως την επόμενη μέρα, την Τρίτη δηλαδή, εμείς πάμε στη Βουλή Επικρατείας και κάνουμε κατάθεση προσφυγής στη Βουλή Επικρατείας. Που σημαίνει τι? Παγώνει η συνθήκη Σέγγεν και δεν μπορεί να ισχύσει μέχρι να μην δεχτεί. Μπράβο! Μπράβο! Παιδιά, δεν είναι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό. Απλό πράγμα είναι. Δεν είναι σημαντικό. Είναι απλά μαθηματικά αυτά. Ένα για να κάνουμε δύο. Κάνεις προσφυγή στη Βουλή Επικρατείας, τελείωσε. Μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση, δεν έχει καμία ισχύ ο νόμος. Τώρα τι να δείτε, ανισχύτε. Εδώ υπάρχουν άλλοι που σκέφτονται πριν από εσάς για εσάς. Όχι βέβαια κάποιοι που κυβερνάνε εκεί μέσα, σας σκέφτονται άλλα πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αρκετά σας κούρασα. Θα να σταματήσω να συνεχίσω. Ωραία, να σταματήσω, κατάλαβα. Εδώ είμαστε
συνεχίζουμε την αναπηρία μας. Α, βλέπω, φτιάξατε την 8η ημέρα, έτσι, ωραίο αυτό. Ποιος το φτιάξε αυτό το 8? Ο Χρήστος. Ποιος Χρήστος? Αυτός που φτιάχνει τα νούμερα κάθε μέρα. Χρήστος, όχι εσές. Ο Χρήστος ή ο Παναγιώτης τελικά? Και δύο. Τι μου κάνεις έτσι, Παναγιώτη? Τι μου κάνεις, τι? Ότι θα νικήσουμε. Για νέο μου το λες, θα νικήσουμε. Για νέο μου το λες. Αυτό είναι το πλέον σίγουρο. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν τη διαμαρτυρία μας, το βράδυ παραμένουμε εδώ. Αύριο ειδοποιήστε κόσμο. Θα έχουμε εκπλήξεις αύριο, Δευτέρα. Ευχάριστε εκπλήξεις, δεν είναι δυσάρεστη, μην ανησυχείτε. Ακίνδυνα πράγματα, ακίνδυνα πράγματα. Αύριο καταθέτουμε και μήνυση στα ΜΑΤ και στους διοικητές, διότι σας είπα και παραλαμβάνω, αυτό το οποίο μας έκανα είναι άνετ προηγουμένου και άνετ ποταμό. Αντισταγματικά και παράνομα, και ας τρέχουμε τα. Μην νομίζουν ότι τους καλύψουν κάποιοι από πάνω. Αν έχουν αυτοί από πάνω, έχουμε και εμείς πιο πάνω ανθρώπους δικούς μας. Αν νομίζουμε. Βέβαια το άσχημο ξέρει ποιο είναι. Ότι την πληρώνουν κάποια φτωχαδάκια, αστυνομικοί, κάποιοι οποίοι δεν έχουν δυνάμεις και ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλον και τελικά την πληρώνουν οι ανθρώποι την ύφη. Αυτό είναι το άσχημο, αλλά τι να κάνουμε, τουλάχιστον. Ας μην πηγαίνουν ή ας προσέχουν, ας βοηθάνε, ας κάνουν οτιδήποτε, δεν ξέρω τι. Ας βρουν μόνο τους τη λύση ποια θα είναι. Θα ξυλωθούν βέβαια αρκετοί αυτό το πράγμα. Εντάξει, όποιοι θα είναι τυχεροί, δεν ξέρω, ή δυστυχείς. Λοιπόν, ας προσέχουν τις κινήσεις τους και δεν τρώμε κοτόπουλο και δεν ξέρουν μόνο αυτοί τους νόμους, τους ξέρουμε και εμείς τους νόμους. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμπαράσταση. Ένα χειροκρότημα για όλους σας. Και ο Θεός να ευλογεί τον δίκαιο αγώνα. Ευχαριστώ. Ρωτούσαν διάφορα πράγματα για τον αγώνα και για μένα. Σας έχω πει, μη συνομιλείτε με αστυνομικούς. Δείξτε, αφού είναι τιούτοι χαρακτήρες και άνθρωποι και δεν μας υπερηφέρθηκαν καλά και δεν μας υπερηφέρονται καλά, ενώ βλέπετε, προσέξτε, εάν είχαμε τίποτα με την αστυνομία, προσέξτε, εγώ σας έχω πει πολλές φορές ότι ήμουν πολύ φίλος με την αστυνομία και έχω βοηθήσει πολλούς αστυνομικούς σε πολλούς τομείς και αυτοί με έχουν βοηθήσει, δεν το αρνούμε αυτό το πράγμα, αλλά όμως, κοιτάξτε να είδε κάτι, όσο ζούμε μαθαίνουμε, γυράσκω αείδη δασκόμενος, έλεγε ο Σοκράτης. Λοιπόν, τώρα που ήρθε η κρίσιμη στιγμή, να δω αν πραγματικά είναι φίλοι μου, έβλεπα κάποια πράγματα τελείως περίεργα και παράξενα. Από τη μία οι διοικητές μου έλεγαν άλλα μπροστά μου και από πίσω μου μου έκαναν άλλα. Συζητούσαμε και δίναμε, ξέρω εγώ, το λόγο μας ότι θα γίνει αυτό και αυτό και έκαναν άλλα πράγματα. Είχαμε συμφωνήσει, παράδειγμα, να πάμε στην πορεία του Πρωθυπουργού και να πάμε 200, το πολύ 300 μέτρα από την αυτοσπίρτη του, και μας πήγανε ένα χιλιόμετρο μακριά. Και μου είπαν και ψέματα ο ίδιος ο διοικητής, ο κ. Παπαβασιλείου, όταν του λέω, συγχωρείτε κύριε διοικητά, εδώ να το σπίτι του Πρωθυπουργού, ναι μου λέει, εδώ δίπλα είναι. Του λέω σίγουρα. Ναι μου λέει, πάτε μου, τώρα δεν με πιστεύεις, μου λέει. Λέω, κοιτάξτε κύριε διοικητά, μην νομίζετε ότι είμαι και τόσο χαζός, μην νομίζετε ότι επειδή ορισμένες φορές, όταν μου μιλάτε και μου λέτε κάτι, ότι και εγώ σας λέω ναι, ότι πιστεύω αυτά που μου λέτε και τρώω κουτόχορτο. Όταν ήρθε προχθές και ο διοικητής που ήταν να κάνουμε την πορεία και μου λέει, Πατερ Μάξιμε, τι κάνεις Πατερ Μάξιμε, καλησπέρα. Πώς είσαι, καλά, πολύ καλά κύριε διοικητή, ευχαριστώ εσείς, πώς είστε, πολύ καλά. Λοιπόν, άκου μου λέει να δεις τι έκανα. Δεν ξέρω αν το εκτιμήσεις, μου λέει, αλλά νομίζω ότι θα το εκτιμήσει, μου λέει. Ξέρεις, εγώ είμαι φίλος σου. Βεβαίως, του λέω, κύριε διοικητά, λίμωνο, λέω. Εγώ είχα ήδη όμως αρχίσει να ψηλιάζω ότι κάτι δεν πάει καλά με τον κύριο διοικητή. Με τον οποίο ήμασταν φίλοι. Όντως, γνωριζόμαστε για να δείτε ότι δεν είμαι όπως θέλουν να περάσουν αυτοί οι κύριοι και σπέρνουν ζεζάνια και πετάνε φράσεις, όπως ο ηγέτης σας είναι αλήτης, αλητόβιος, έτσι κι αλλιώς κλπ. Τα οποία έρχονται στα αυτιά μου κλπ. Λοιπόν, ας πράξουν να πάνε στην ασφάλεια
να δούνε αν έχουν φάκελο. Το φάκελο που τον ανοίξαν αυτοί τη Δευτέρα στις 9 του μηνός που έγινε στην κέντρωσή μας. Και μου έκαναν αυτά που με έκαναν, τότε με συνέλαβαν και πήγαν στην ασφάλεια. Μέχρι τότε φάκελος δεν υπήρχε τον πατέρα Μάξιμου. Κατά πάντα καθαρός, ποινικό μετρό καθαρότατο. Όλοι οι περισσότεροι αστυνομικοί, δεν θέλω να πω ονόματα αυτή τη στιγμή, δεν θέλω να τους φέρω σε δύσκολη θέση, διοικητές πολλών τμήματων, τροχονόμοι, διοικητές της τροχέας, διοικητές στην ασφάλεια, είναι όλοι γνωστοί μου και φίλοι μου. Είναι όλοι γνωστοί μου και φίλοι μου. Συγγνώμη, έχετε πάρει μισό λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Λοιπόν, το ίδιο και ο κύριος διοικητής, ο κύριος Παπαβασιλείου. Γνωριζόμαστε εδώ και 3 χρόνια από τότε που ήταν στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείο. Με τον οποίο κάποια μέρα πήγα με την ξαδέρφη μου που είχε κάποιο πρόβλημα για να βαφτίσει μια κόρη της και ήθελε ένα χαρτί και πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα. Με το που ανέβηνα πάνω τα σκαλιά, με πλησιάζει ο κύριος διοικητής και μου λέει: Πατέρα Μάξιμη, τι κάνετε, την ευχή σας. Πολύ χαίρομαι που σας γνωρίζω. Ήταν πρώτη φορά που συναντιόμαστε. Πολύ χαίρομαι που σας γνωρίζω. Αλέω ψέματα να αφήνω να με διαψεύσει εδώ. Αλέω ψέματα να αφήνω να με διαψεύσει αυτή τη στιγμή. Πολύ χαίρομαι, αφήστε. Πολύ χαίρομαι, λέει πατέρα Μάξιμη, που σας γνωρίζω. Πριν 3 χρόνια περίπου στο αστυνομικό τμήμα εξαρχείο. Λέω, με συγχωρείτε, ποιος είστε, λέω. Γιατί ήταν πολιτικά. Λέει, είμαι ο διοικητής των εξαρχείων. Λέω, χαίρομαι πολύ, κύριε διοικητά. Δεν το γνωριζόμαστε, έχουμε μιλήσει ποτέ κλπ. Όχι, λέει, αλλά θαυμάζω το έργο σας. Θαυμάζω το έργο σας, σας εκτιμώ βαθύτατα, σας παρακολουθώ σε εκπομπές σας στα κανάλια και θερμά συγχαρητήρια και από μένα. Λέω με τιμά ιδιαίτερα κύριε διοικητά, αυτή η αγάπη σας και αυτός ο θαυμασμός σας, εν πάση περιπτώσει το αξίζει το ιδιοδοξίο σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε τι μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμος, πατέρα Μάξιμη. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο κύριε διοικητά. Ένα χαρτί θέλει ξαδέρφη μου για να βαφτίσει το παιδί της κάποιο. Μια υπογραφή δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς ήταν. Μου λέει αμέσως, μου λέει. Πριν είμαι στο γραφείο του και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Τον ευχαριστώ, αυτό είναι το λέω διάσημο. Έτσι, τα λέμε, ευχαριστώ. Δημοσίως, συγγνώμη. Αμέσως με μεγάλη χαρά, με μεγάλη θέρμη, να με εξυπηρετήσει. Και με εξυπηρέτησε. Και τον ευχαριστώ. Και έκτοτε είχαμε μια πολύ καλή, θα έλεγα, σχέση και φιλία. Και μετά που έφυγε και πήγε στο αστυνομικό τμήμα Κολονακίου, συναντηθήκαμε και άλλες φορές. Και είχαμε μια πολύ καλή σχέση. Και όπως την είδατε και εδώ πέρα τόσες μέρες, πριν από 3-4 μέρες, που ερχότανε, τον χαιρετούσα, με χαιρετούσε, συζητούσαμε, ξανασυζητούσαμε. Τι θα κάνετε, πατέρα Μάξιμε, αυτό θα κάνουμε κύριε Βικητά, θα πάμε εκεί και θα κάνουμε αυτό και αυτό. Του τα λέγαμε όλα. Του τα έλεγα όλα. Γιατί δεν είχαμε να κλείσουμε τίποτα. Δεν είχαμε να φοβηθούμε τίποτα. Δεν κάναμε, ούτε κάνουμε τίποτα παράνομο. Ούτε δημιουργούμε φασαρίες. Αυτοί μας προκαλούν και αυτοί μας κάνουν να συμπεριφερόμαστε πλέον με εχεμήθεια και με κάποια, ας το πούμε έτσι, επιφύλαξη. Γιατί έβλεπα ότι κάτι έτρεχε, κάτι δεν πήγαινε καλά. Ότι ναι, ναι, μου έκανε μένα μπροστά μου το φίλο και ναι, είναι πατέρα Μάξιμη και από πίσω έκανε άλλα. Συνεννοόταν τους προϊσταμένους του, τους ανωτέρους του και έλεγαν άλλα και προπάζαν άλλα και μας έκαναν άλλα. Τι έκανε λοιπόν, έκοψε το τελευταίο. Εκεί που είχαμε σταματήσει, με σταμάτησε και πιο πάνω στη ρίζα της Βουλής και μου λέει: Πατέρα Μάξιμη, πριν ακόμα χαλάσουν οι σχέσεις μας, να το πούμε έτσι. Πατέρα Μάξιμη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε διοικητή. Τι κάνατε, πολύ καλά, ευχαριστώ, τι κάνατε κλπ. Μου λέει, έκανα κάτι πατέρα Μάξιμη, από μόνος μου λέει, πήρα πρωτοβουλία. Ελπίζω να το εκτιμήσετε. Ελπίζω να το εκτιμήσετε. Λέω, τι κάνατε κύριε διοικητή. Μου λέει, ήρθα σε επικοινωνία, λέει, με κάποια πρόσωπα και σας κανόνισα να έχετε συνάντηση σήμερα στο προεδρικό μέγαρο Μαξίμου. Μου λέει, μην πεις ότι δεν είναι καλή ιδέα αυτό και ότι δεν ήταν καλή κίνηση αυτή που έκανα. Λέω, βεβαίως κύριε διοικητά, λίμωνα, λέω. Και τι αντάλλαγμα ζητάτε, λέω. Λέει, δεν είναι αντάλλαγμα, πατέρα Μάξιμη. Λέω, τι είναι ακριβώς. Μου λέει, απλώς λέει, να μην κάνετε πρόεδρο του σπίτι του πρωθυπουργού. Να πάτε στο πρωθυπουργό μέρο, να δείτε τον πρωθυπουργό, λέει, ή κάποιον υπουργό ή υφυπουργό
και να συζητήσετε τα θέματά σας. Και σας είχαμε ενημερώσει, τα θυμάστε. Λοιπόν, αλλά όμως λέει, δεν θα κάνετε την πορεία. Λέω, κοιτάξτε να είδε κύριε Δικητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρωτοβουλία που πήρατε και την ενέργεια. Πολύ ωραία ιδέα, είπα εγώ, αλλά από μέσα μου λέω, κούρνια που σας κούρναγε κύριε Δικητά. Νομίζετε ότι έχετε να κάνετε με βλάκα ή με ανόητο και δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται και τι σκαρώνεται. Κούρνια που σας κούρναγε. Και λέω, βεβαίως κύριε Δικητά, λέω, αλλά τι θα γίνει αυτός ο λαός εδώ. Ο λαός έχει συγκεντρωθεί για να πάμε στον Πρωθυπουργό. Τι θα του πω εγώ, όταν πάμε στο Προεδρικό Μέδερο. Μου λέει δεν είναι και τίποτα σοβαρό. Μπορεί να γίνει αυτή η αλλαγή, εξάλλου είναι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό να δει τον Πρωθυπουργό ή τον Υφυπουργό ή τον Πρώτο Υπουργό. Λέω σημαντικό, είναι βεβαίω και σημαντικό, αλλά θα πρέπει να ενημερώσω και τον πατέρα Μεθάριο, τον συνεργάτη μου, και αν και εκείνο συμφωνήσει, ευχαρίστω. Είναι εδώ δίπλα. Και τι έγινε εδώ δίπλα. Δεν λέμε τίποτα. Κουβέντες δικές τι λέω. Λοιπόν, τι είναι δηλαδή από την Ευρωδίπα. Είναι ιδέα που να προβλούμε τίποτα. Είπα, αν λέω ψέματα, αρκεί να με διαψεύσει. Το είπα. Αν λέω ψέματα στιγμή, αρκεί να με διαψεύσει. Να του δώσω το μικρόφωνο να μιλήσει. Λοιπόν, και από εκείνη τη στιγμή μετά κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τον κύριο διοικητή και ότι κάτι μου σκάρωνε. Εγώ βλέπετε σε εισαγωγικά είμαι λίγο αφιλής ορισμένες φορές. Όταν ο άλλος μου λέει ότι είναι φίλος μου και κατά κάποιο τρόπο μου το αποδεικνύει, ας πούμε, με κάποια μικρά γεγονότα, εντάξει, το σέβομαι, το εκτιμώ και λέω εντάξει, φίλος μου είναι, θα με κοροδεύσει. Αλλά μέχρι όμως να με κοροδεύσει μια φορά. Άπαξ και εδώ ότι με κοροδεύσει μια φορά αυτός που θεωρώ φίλο μου, μετά αρχίζω πλέον και κρατώ επιφυλάξεις και κρατάω και εγώ τα μέτρα μου. Και αυτό συνέβη. Δεν έχουμε λοιπόν τίποτα με την αστυνομία. Μέχρι και μισό λεπτό να θυμηθώ, Κυριακή, ξεκινήσαμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, ήταν πέρα στον Πρωθυπουργό. Πέμπτη, Παρασκευή. Πέμπτη. Λοιπόν, μέχρι και την Πέμπτη, απόγευμα, ήμασταν μια χαρά. Καλή, αγαπημένη και με τον διοικητή του κ. Βασίλειου και με τον διοικητή του συντάγματος, συζητούσαμε, τα λέγαμε, τους λέγαμε τι θα κάνουμε, πού θα πάμε. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, τα πράγματα ξαναλλάζουν. Και λέω μέχρι εδώ και μην παρέχει. Από εκεί και πέρα δεν σας ξαναλέμε τίποτα. Δεν σας ξαναδίαμε αναφορά για τίποτα και δεν θέλω και δεν θέλουμε να έχουμε καμία επαφή. Τη δουλειά σας εσείς, τη δουλειά μας εμείς. Άρα λοιπόν, δεν έχω τίποτα με την αστυνομία. Και αποδείξαμε ότι δεν είχαμε τίποτα, διότι μέχρι και την Πέμπτη είχαμε καλές και φιλικές σχέσεις. Όπως και πριν κάναμε αυτόν τον αγώνα. Αλλά όμως από τη στιγμή που βλέπουμε αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά των αστυνομικών και ιδιαίτερα των ΜΑΤ απέναντί μας, απέναντι σε γυναικόπαιδα, απέναντι σε κληρικούς, απέναντι σε μοναχούς, νομίζω ότι πλέον πρέπει και εμείς να πάρουμε κάποιες προφυλάξεις και κάποια μέτρα. Έχουμε λοιπόν στο συγκεκριμένο. Τώρα πριν 5 λεπτά, όπως πριν τώρα τελείωσα προηγουμένως, πιάνει η κοπέλα εδώ και μου λέει, Πάτερ Μάξι με λέει, συζητούσα με δυο αστυνομικούς και με ρωτούσαν διάφορα πράγματα για εσάς. Και μου λέγανε διάφορες κατηγορίες για εσάς. Δεν χρειάζεται επειδή. Σας είπα μία προηγουμένως. Για να μην νομίζω ότι τα λέω από μόνος μου, θέλω να πω έτσι. Από πρώτο χέρι. Δεν πειράζει. Δεν θέλει να τα πει μόνη της. Δεν πειράζει. Τι άλλο. Και ότι μέσα στη Βουλή που κάνατε, ότι ήταν, ας πούμε, δεν ήταν νόμιμο, δεν ήταν, λέγανε διάφορα. Λοιπόν, ό,τι κάνω, λέει, ό,τι κάνω μάλλον, το κάνω, λέει, για να προβληθώ.
Δηλαδή, ό,τι κάνω, ό,τι κάνω, μαγώνω εδώ πέρα και ό,τι κάνω, ο μόνος μου στόχος και ο μόνος μου σκοπός είναι να προβληθώ. Λέτε και είχα ανάγκη να προβληθώ. Λέτε και τόσο καιρό δεν ήμουνα κατά κάποιο τρόπο γνωστός και δεν με ξέρετε και δεν είχα υποπέσει στην τηλεόραση και δεν έχω υποπέσει στην τηλεόραση και δεν έξερε να μην πω όλη η Ελλάδα ή μισή Ελλάδα και δεν έξερε το εξωτερικό. Συγγνώμη που τα λέω, τα αναγκάζομαι να τα πω έτσι. Όταν πήγα στην Αυστραλία πέρυσι, για πρώτη φορά που πήγα στην Αυστραλία, δεν σας κρύβω ότι ήμουν λιγάκι έτσι επιβλαστικός. Λέω τώρα πάλι στην άλλη άκρη της γης. Ποιος ξέρει τι θα συναντήσω εκεί πέρα, τι θα βρω, ποιος θα βρω, αν θα με βοηθήσουν, αν θα με ξέρουν, αν θα με χλεβάσουν, αν θα με κοροϊδεύσουν κλπ. Και σας πληροφορώ, όταν πήγα στην Αυστραλία πέρυσι, για πρώτη φορά, με ήξεραν όλοι στην Αυστραλία. Και με το που πήγα και πάει στο πόδιμο, τρέχαν όλοι ο Πατερ Μάξιμος. Χωρίς να τους ξέρω και χωρίς να έχουν πάει ποτέ στην Αυστραλία. Με ήξεραν από το περιοδικό μας, από τις κασέτες μας, από τις εκπομπές μου, από τους αγώνες κλπ. Για ποια προβολή λοιπόν μιλάνε αυτοί οι κύριοι, για ποια προβολή. Αυτή την οποία είχα και πριν, κάνω αυτό που κάνω. Το λένε για να ξέρουμε τι στόχο. Το λένε, να σας πω εγώ γιατί το λένε. Το λένε για να σπείρουν ζυζάνια. Για να σας βάλουν λογισμούς και σκέψεις ότι δεν κάνω αυτά που κάνω εδώ πέρα για τον αγώνα αυτό της πατρίδας μου, της πιστεώς μας, αλλά δείχνει ότι έχω ωφέλη προσωπικά, ότι έχω φιλοδοξίες, κοινοδοξίες, φιλαργυρίες, ότι προβολές, οτιδήποτε άλλο κλπ. Γι' αυτό λοιπόν σας λέγω, προσέξτε, γιατί και χθες πάλι έπιασαν κάποιους άλλους και λένε «Θαυμάστε» λέει τον αρχηγό σας. Να λέει ποιος είναι ο αρχηγός σας. Ένας αλυτόβιος λέει, τον βλέπετε λέει, ένας αλυτόβιος λέει. Και άρχισε να τους παίρνω σε ζάνια. Και ρωτάω. Σε λίγο, όλοι σπίγαν να σταματήσουμε. Και ρωτάω, πού είδαμε το αλυτόβιος. Ας μου πούνε τι έκανα και είμαι αλυτόβιος. Από πού το κρίνω δηλαδή, το αλυτόβιος. Και αν εγώ είμαι μια φορά αλυτόβιος, κατ' υπόθεση μιλάω, αυτοί οι κύριοι εκεί πέρα είναι 100.000 φορές αλυτόβιοι. Γιατί μας κάνουν ψυχολογικό πόλεμο καθημερινά, κάνουν εκφοβισμό στα γυναικόπαιδα, μας απειλούν, μας κυνηγάνε από πίσω συνέχεια, δεν μας αφήνουν να πάμε κάτω, δεν μας αφήνουν να πάμε πάνω, δεν μας αφήνουν να πάμε δεξιά, δεν μας αφήνουν να πάμε αριστερά. Μας περικύκλωσαν εχθές, λέτε και ήμασταν hooligans, λέτε και ήμασταν τρομοκράτες και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, εάν εγώ είμαι μια φορά αλυτόβιος, εάν λέω, αυτοί εκεί είναι 100.000 φορές. Και τους καλώ και τους προκαλώ να μου πούνε σε ποιο πράγμα είμαι αλυτόβιος. Τι έκανα το οποίο αποδεικνύει από την πράξη μου αυτό ότι είμαι αλυτόβιος. Το ότι κατεβαίνουμε εδώ πέρα μέσα κάθε μέρα και αγωνιζόμαστε για τις συνθήκες Σέγγεν, για τα ιερά και τα όσα της πίσω της πατρίδας μας. Το ότι μένουμε εδώ τις περισσότερες όλες τις ημέρες, επειδή κοιμόμαστε κάτω και δεν κοιμόμαστε σε κρεβατάκι όπως κοιμούνται οι κύριοι αυτές όλες τις μέρες, επειδή δεν τρώμε τα ωραία τους φαγητά, μόνο τσιπολογάμε εδώ πέρα και τσιπολογά όπως βλέπετε, λίγο ψωμάκι, λίγες ελιές, λίγο καρπούζι, ό,τι φαίνεται εσείς εδώ πέρα. Επειδή δεν μπορώ να ξεκουραστώ και να αναπαυθώ, επειδή δεν μπορώ να κοιμηθώ, που από τα 8 βράδια που είμαστε εδώ πέρα, μόνο 2 έλειψα. Από τα 8 βράδια, από τις 8 μέρες που είμαστε εδώ πέρα και τα βράδια, μόνο 2 έλειψα. Το χθεσινό και κάποια άλλα, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, και πάλι πήγε κάποιο όρος που έλειψα. Λείψατε μέχρι τις 3 η ώρα εδώ, ήσασταν. Έστω, μέχρι τις 3 η ώρα ήμουν εδώ το βράδυ. Λοιπόν, για ποιο λόγο, ας μου πούνε τι έκανα, το οποίο αποδεικνύει ότι είμαι αλυτόβιος και εγώ το δεχτώ. Λοιπόν, στο διατάφτα. Βλέπετε λοιπόν ότι προσπαθούν να σπείρουν ζυζάνια, πλησιάζουν ορισμένος από εσάς δημιουργωμένα, εσείς εν διαφιλία σας, εν διαγνία σας, εν τι, πιάνετε συζήτηση καλοπροαίρετα, δεν αποκλείεται να κομακεύεστε και λιγάκι ιδιαίτερα νέες κοπέλες που σας πλησιάζουν στην οπτική και σας μιλάνε, δεν αποκλείεται λέω. Ναι, γιατί είχαν την κοπέλα μια ώρα εκεί πέρα και εγώ ήθελα να της μιλήσω. Συγγνώμη. Οπότε λοιπόν σας ξεψαρεύουν και παίρνουν πληροφορίες και συγχρόνως χύνουν και το δηλητήριό τους
τις πληγές στα μυαλά σας και σιγά σιγά αυτό δουλεύει. Το δηλητήριο δουλεύει σιγά σιγά. Και σιγά σιγά δηλητηριάζει και άλλες πληγές. Λοιπόν, εάν, προσέξτε, εάν ξαναμιλήσει κανείς με αστυνομικό, όποιος και να είναι θα φύγει από την αγορά. Όποιος και να είναι. Και όλοι σας, όποιον δείτε, να δείτε να το πείτε αμέσως. Όποιος και να είναι αυτός. Δώσανε και βαθμό, ο κ. Παπαβασιλείου λέει, πού είναι ο στρατηγός σας. Λοιπόν, προσοχή λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, όσο μπορείτε, προσοχή και προσευχή και περιφρουρήστε τον αγώνα μας. Και όλοι αύριο, όχι μόνο εσείς, αδελφοποιήστε πάρα πολύ κόσμο, εγώ δεν έχω πολύ χρόνο να το κάνω αυτό, αυτές τις επαφές, χρειάζεται χρόνος για να γίνουν αυτές τις επαφές, τουλάχιστον 2-3 μέρες να είχα στη διάθεσή μου, μόνο να ασχοληθώ με αυτό το θέμα, για να μπορέσω να κατεβάσω τον κόσμο που ήθελα κάτω. Αλλά δεν είναι και απαραίτητο βέβαια, να κατέβει πάρα πολλούς κόσμος και αυτή που είμαστε τη δουλειά μας την κάνουμε. Λοιπόν, αλλά αύριο όμως θα ήθελα έτσι να έχουμε μεγαλύτερη προσέλευση. Θα επικοινωνήσουμε αύριο με κάποιους από εσάς, πάρετε κάποια τηλέφωνα για να συνοηθούμε πόσο ακριβώς και τι ακριβώς θα κάνουμε και θα κάνετε. Και θα λέμε πάλι αύριο πρώτα ο Θεός εδώ. Εδώ παραμένουμε όλο το βράδυ, έτσι όσοι θέλουν μπορούν να παραμείνουμε και αύριο το πρωί κάποιοι να μπουν μεσημέρι του Ιεραμπούλου. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ και καλό βράδυ σε όλους και ο Θεός μαζί μας. 10 δευτερόλεπτα, πατέρα. Στέλνουν πολιτικά εδώ μέσα. Να υπάρξουν λοιπόν άνθρωποι να στέλνουν. Στέλνουν με πολιτικά λέει αστυνομικούς. Στέλνουν με πολιτικά αστυνομικούς και προσέχουν. Είναι ώρα που τους βλέπουν και με πολιτικά πίνουν. Προσέχετε ποιοι είναι εδώ πέρα. Δίνουν αναφορά και αλλάζουν. Προσέχετε ποιοι είναι εδώ πέρα. Όταν βλέπετε άγνωστα πρόσωπα, να με ενημερώνετε με συνάξει τα κοντάκια με ότι πάτε μάξιμε. Αυτό δεν τον έχουμε ξαναδεί εδώ. Τον ξέρετε. Αμέσως να έρθετε να με ενημερώνετε. Έτσι. Και καταστήλω τους σαφώς ότι υπάρχουν και άτομα που τους βλέπουν και με πολύ. Ο κύριος εκεί. Με 2 ώρας. Πάνε, αλλάζουν νούμερο. Συγγνώμη. Δεν διαμάζεις πώς βάλω. Εγώ. Ναι. Το ξέρετε τον κύριο. Τα παιδιά με τον κύριο. Εσείς παιδιά εκεί, το μηχανάκι, το ξέρετε αυτό κύριο. Όχι. Κάποιος να πήγε εσάς που δεν σας ξέρουν και εγώ δεν σας γνωρίζω. Λάθος, όχι για τον κύριο. Απέναντι μιλάμε πάντα. Πού απέναντι. Απέναντι στο πεζό, μέσα υπάρχουν. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι. Απέναντι μας ενδιαφέρει σοβαρά, μιλάμε τώρα. Πατέρα, για εδώ μέσα μιλάμε. Εδώ μέσα κυκλοφορούν και παίρνουν πληροφορίες, το καταλάβαμε και έφυγε κατευθείαν. Να ξέρουν ότι υπάρχουν όραση με διόραση. Υπάρχουν διόραση. Στη Μονή Πετράκη. Όταν μου λέτε κάτι, να ξέρετε τι μου λέτε και πώς το λέτε. Όχι να μου λέτε κάτι και μετά να μου τα αλλάζετε και ναι και μό και σου και του. Λοιπόν, και προσβάλλουμε και ανθρώπους. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό να καταδείξουμε. Δεν είναι αυτό απόδειξη. Αυτή τη στιγμή. Μα δεν το λέμε για να καταδείξουμε κάποιον αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Τελείωνε. Λοιπόν, προσοχή λοιπόν, το ότι είναι ένα μέρο. Δεν μπορώ να δώσω όνομα. Θα το εξετάσω εγώ μετά από τον κύριο. Και
Ναι, αλλά βλέπω ότι γύρισατε όλοι εναντίον μου. Ότι εγώ είμαι κανένα σίγουρο, δηλαδή είπα. Σα ξέραμε. Φύγετε από εδώ, ένα θα πείτε μου. Καθίστε ένα σε ένα το παιδιά. Δεν είμαστε νομικό. Ωραία, δεν είστε, αλλά αποκλείεται, ρωτάω. Άμα είμαστε νομικό και θέλετε να διαπιστώσετε. Με συγχωρείς, αποκλείεται να είστε. Όχι, δεν είμαι, εντάξει. Όχι, δεν είμαστε νομικό. Εγώ δεν ρωτάω αν είστε, λέω αποκλείεται να είστε. Δεν θα μπορούσατε να είστε αστυνομικός, ρωτάω. Αφού δεν είμαι. Ναι, αλλά θα μπορούσατε και να είστε όμως. Δεν είμαι. Τώρα δεν είμαι, αν ήμουν κάποτε δεν ξέρω, τώρα δεν είμαι. Έχετε ταυτότητα. Πώς δεν έχω, για να έχουμε βάλει αυτό. Εσύ να μην το δείτε με υπόλοιπο. Θέλετε να διακριβώσετε αν εγώ είμαι αστυνομικός. Τι είναι, ποιο είναι. Να πάμε σε ένα τμήμα, να κάνετε ένα τμήμα. Ή αλλιώς. Είναι το όνομα σας, δεν είναι. Να σας δείτε το όνομα σας, τι άλλο κάτω. Ένα, δεν είσαι αστυνομικός. Δεν είμαι αστυνομικός. Ναι, αλλά εγώ δεν το ξέρω αν είστε, αυτό σας λέω. Δεν είμαι, άμα εσείς νομίζετε να είστε, να φύγω. Εγώ δεν είπα τι νομίζω, εγώ ψάχνω εδώ αν είστε. Απόψε είχε λειτουργία και πήρα αυτά και έκατσα. Γιατί οι αστυνομικοί δεν πάνε στη Μόνη Πετράκη. Τι να κάνουν οι αστυνομικοί να πάνε στη Μόνη Πετράκη. Δεν πάνε εκκλησιαστούν οι αστυνομικοί. Πάνε, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάνε. Άμα είναι ώρα υπηρεσίας πάνε, πώς δεν πάνε. Αυτό λέω. Πάνε, αλλά άρα λοιπόν το ότι πήρατε στη Μόνη Πετράκη πήρατε κάποια φυλάκια δεν σημαίνει ότι δεν είστε και αστυνομικός. Δεν είμαι αστυνομικός. Πώς. Καλά, κινέζικα μιλάω, κύριε μου. Ναι, ωραία. Κινέζικα μιλάω. Κατάλαβα. Λέω το ότι πήγατε στη Μονή Πετράκη και πήρατε κάποια έντυγα. Αυτό είναι απόδειξη ότι δεν είσαστε αστυνομικό. Ε, τότε τι με δουλεύετε. Ωραία, δεν λέει τίποτα. Βλέπω που γυρίσατε όλοι εναντίον σε μένα, ναι. Αν σα ενοχλώ. Επιμένετε, ναι, με ενοχλείτε, κύριε. Μπορείτε να φύγετε. Ωραία, με ενοχλείτε. Εντάξει. Λοιπόν, μην το ξαναφύγει τον κύριο αυτόν να έρθει εδώ. Ωραία, εντάξει. 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 Εγώ σύμπτωση πέρασα. Εντάξει, κύριε. Και σα άκουσα να δω τι λέτε. Εντάξει. Και αφού νομίζετε. Κατάλαβα, ναι. Εντάξει, κύριε. Εντάξει. Μπορείτε να φύγετε. Ωραία. Πολύ ωραία. Δηλαδή, εγώ πέρναγα από εκεί και λέω κάτι να περάσει από εδώ. Πολύ ωραία, κύριε. Μπορείτε να πάρετε. Σα παρακαλώ. Ευχαριστώ που ήρθατε. Άντε. Έλα, έλα, βαλιτάρι. Είναι αλήθεια. Μπράβο. Έλα, πηγαίνετε κύριε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, πηγαίνετε. Άιντε, πηγαίνετε. Ασφαλίτες. Κάθε μέρα θα μας δώσουν ασφαλίτες. Κάθε μέρα μας δώσουν ασφαλίτες, δεν τρέπω. Συνέχεια τη δουλειά κάνω. Από τα αυτοκίνητα κύριε τα πολιτικά. Μα ήδη στα αυτοκίνητα μέσα είναι τώρα, ήδη εκεί απέναντι. Μα ήδη μέσα παιδιά προσέξτε και εσύ. Και τα παιδιά να προσέξουν τώρα. Μηχανάκι, μάτε και τίποτα, να έχουμε το νου μας. Η κάμερα δικιά μας. Ναι. Δώστε μας και το νούμερο από το μηχανάκι, μάτε και τίποτα, να έχουμε το νου μας. Να το ψάχνει και ονόματα. Λοιπόν, Χρήστο, μάνο ησυχία. Ησυχία, παρακαλώ, μην μιλάει κανένας. Κυρία Μαρία.
Λοιπόν, όπως βλέπετε, αυτά που λέμε γίνονται συνέχεια. Για άλλη μια φορά αποδείχτηκε, 99% δεν μπορώ να πω με το χέρι στην καρδιά 100%, έχω μια μικρή επιφύλαξη, αλλά 99% ο κύριος αυτός ήταν ασφαλίτης, 99%. Φάνηκε από τον τρόπο που μιλούσε, από το ύφος του, γιατί ξέρω, σας είπα, είχα πολύ στενές σχέσεις και έχω πολύ στενές σχέσεις με κατώτερους και ανώτερους αστυνομικούς. Φάνηκε από το ύφος του, φάνηκε από τις απαντήσεις που μου έδινε, φάνηκε από την ταραχή του, φάνηκε από την προπαίδειά του που απαντούσε χωρίς να τον ερωτάω. Χωρίς να του κάνω ερωτήσεις, αυτός προσπαθούσε να απολογηθεί. Ένας ο οποίος δεν νιώθει ένοχος, δεν προσπαθεί να απολογηθεί πριν του κάνεις την ερώτηση, περιμένει πρώτα να του θέσεις την ερώτηση, να σε ακούσει καλά, να δει θα το ρωτήσεις και μετά να σου απαντήσει. Αυτός δεν το ρωτούσα εγώ και αυτός με ρωτούσε. Λέω, συγγνώμη κύριε, πού θέλω να σε ρωτήσω. Μα σταματήστε με σώμα, ότι μα λέει, σας άκουσα προηγουμένως. Πότε με ακούσετε, εκεί που μόνος δεν πάνε. Τι σχέση έχει το πάνω. Τώρα θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Δεν μας συγχωρείτε. Δεν έχω πρόθεση να σας προσβάλλω. Μπορεί να έρθετε εδώ πέρα για να υποστηρίξετε τον αγώνα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μας είναι, τιμή μας είναι κλπ. Αλλά επειδή συμβαίνει αυτό το πράγμα, στέλνουν αστυνομία, ασφάλεια, ασφαλίτες πολιτικά, πρέπει και εμείς να λάβουμε τα μέτρα μας. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ο παντός αυτός. Λέω, με συγχωρείτε κύριε, καταλαβαίνετε, σας λέω, σας ρωτάω, μα λέει δεν είμαι αστυνομικός. Λέω, πού το ξέρω εγώ. Μου λέει, μα δεν είμαι. Λέω, κι αν είστε, μα λέει δεν είμαι. Λέω, κι αν είστε. Ένα εάν λέω. Αποκλείεται, του λέω, να είστε αστυνομικός. Μου λέει δεν είμαι. Ρε Χριστιανέ, μα αποκλείεται, του λέω, να είσαι χριστιανός. Μα δεν είμαι, μου λέει. Ωραία, απόδειξέ μου το. Να, μου λέει, έχουμε τη μόνη Πετράκη. Κατά και φυλάδια, μου λέει. Δηλαδή, του λέω, επειδή έξα τη μόνη Πετράκη και κατά φυλάδια, δεν είσαι αστυνομικός. Δηλαδή, του λέω, αστυνομικοί δεν πάνε στη μόνη Πετράκη. Μα πάνε οι αστυνομικοί στη μόνη Πετράκη, τι να κάνω, λέω. Δηλαδή, οι αστυνομικοί δεν πάνε στη μόνη Πετράκη να εκκλησιαστούνε, έτσι. Όχι, λέει, πάνε. Αφού πάνε λοιπόν, αποκλείεται κι εσείς να είστε αστυνομικός, να έχετε πάει στη Μόνη Πετράκη και να έρθετε εδώ με κάποιοι φυλάδια τη Μόνη Πετράκη. Μισό λεπτό. Τα φυλάδια τα πήρα από εδώ πέρα. Να κι άλλο ένα ψέμα. Άλλο ψέμα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λέω, με συγχωρείτε που το κάνω αυτό. Πώς λέγεστε, έχετε δυνατότητα. Μου λέει, έχω. Κάνει έτσι στη ζέπη. Άρα δεν έχω, λέει. Λέω, έχετε ή δεν έχετε. Λέει, δεν έχω, λέει. Λέω, τελικά πώς θα μάθουμε αν είστε στενήρες αστυνομικός. Λέει, πηγαίνετε, λέει, σε ένα τμήμα, λέει, να ρωτήσετε. Δηλαδή, χαζός ήταν ο άνθρωπος, ή χαζός και δεν ήξερε τι του γινότανε, ή έκανε το χαζό, δείτε, για να μας ξεγελάσει. Αυτοί, κύριε, δεν εννοούν να καταλάβουν ότι δεν τρώμε κοτόχορτο. Δεν εννοώ να το καταλάβω ότι τρώμε κοτόχορτο και ότι δεν έχουμε να κάνουμε ανθρωπάκια εδώ πέρα. Είναι ηλίθιους. Δεν εννοώ να το καταλάβω. Αυτή η σκέψη. Όσο ενημέρωνε, τόσο θα τους πάνε το μούρι τους και θα τρώνε το κεφάλι τους. Λοιπόν, βέβαια αυτοί θα συνεχίσουν τις παρουσίες τους. Γι' αυτό λοιπόν, Μάπια 14, Αμπιά 1004 και ό,τι βλέπετε περίεργο αμέσως σε μένα. Ακόμη και αν λείπω από εδώ, θα με πάρετε τηλέφωνο στο κινητό μου και μου πείτε πάντα ερμάξε με αυτό και αυτό συμβαίνει. Και θα τρέξω αμέσως, εάν το κρίνω σοβαρό, να δω τι τρέχει. Λοιπόν, τα παιδιά φύγανε. Φύγανε τα στοιχεία τους. Ωραία. Μόλις θα περάσει λίγη ώρα, τους πάρετε τηλέφωνο στα σπίτια τους, να δείτε αν έχουν πάσει καλά. Έτσι. Γιατί από αυτούς τους κυρίους όλα είναι δυνατά. Όλα είναι δυνατά. Από αυτούς τους κυρίους. Λοιπόν, λαμβάνετε τα μέτρα σας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα τοποκριθείτε και θα βοηθείτε, αν και γι' αυτό θα έρθει η στιγμή που θα απολογηθούν στη δικαιοσύνη, διότι συνέχεια μας εξασκούν βία και τρόμο την τρομοκρατία. Λέτε και έχουμε χούντα, λέτε και έχουμε δικτατορία, λέτε και ζούμε ξέρω εγώ κάτω στο ζουρού. Εντάξει, ας κάνω υπομονή, οι κύριοι θα δουν όλοι τι θα γίνει με τη δικαιοσύνη.
θα δρώνει εκεί, θα γίνεται δικαιοσύνη πολύ σύντομα. Ας γελάτε κύριε εσείς, ας γελάτε. Όποιος γελάει τελευταίος, γελάει καλύτερα αγαπητέ μου κύριε, με τα άσπρα μαλλιά. Αγαπητέ μου κύριε, γελάτε. Σας αφήνουμε αυτή την ευχαρίστηση και την δυνατότητα να γελάτε για λίγο ακόμα. Σας αφήνουμε, δεν βιαζόμαστε εμείς. Γελάτε όσο φαίνεται τώρα. Σε λίγο θα κλαίτε όμως. Σε λίγο θα κλαίτε. Λοιπόν, παιδιά. Είστε όλοι μάρτυρες όλο αυτό που συμβαίνουν καθημερινά. Λοιπόν, όλοι θα είστε στην δίκη μάρτυρες εναντίον των διοικητών, των ΜΑΤ και θα πείτε ο καθένας σας την άποψή του και θα καταθέσει αυτά τα οποία γνωρίζουν και αυτά που μας κάνουν συνέχεια. Τις απειλές τους, τις τρομοκρατίες τους, μας θέλουν ασφαλίτες εδώ πέρα μέσα από τα πολιτικά. Πιάσαμε και προχθές άλλωστη πορεία μέσα και. Λοιπόν, αφού φτάσαμε σε σημείο, να φέρουμε τα τηλέφωνα από νέα παιδιά, μήπως και τους κάσουν στον δρόμο και τους πάσουν στο ξύλο, για να ξέραμε να δούμε έχουν πάει σπίτια τους ή δεν έχουν πάει σπίτια τους. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει. Έχουμε φτάσει σημείο να φεύγουν κοπέλες από εδώ και να τις στέλνουμε συνοδεία με νέους για να μην συμβεί τίποτα στις κοπέλες ή έχουν φτάσει σημείο να φεύγουν από εδώ γυναικόπαιδα και να στέλνουμε μια φρουρά μήπως αυτοί οι κύριοι εκεί τους επιτεθούν στη πίσω. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει. Και αυτό λέγεται δημοκρατία και ελευθερία παρακαλώ. Αυτό λέγεται δημοκρατία και ελευθερία. Να τη χαίρεστε αυτή τη δημοκρατία κύριοι και αυτή την ελευθερία. Να τη χαίρεστε. Να τη χαίρεστε όπως επιθυμείτε. Έχουν να δουν τα μάτια μας ακόμη. Λοιπόν, μάτια 14 παιδιά. Παράνομες εντολές δεν εκτελούνται κακά. Παράνομες εντολές δεν εκτελούνται. Έχουνε μυαλό και κρίση και παράνομες εντολές δεν εκτελούνται. Δηλαδή, όταν ξύγει χούντα, δεν πήγαν φαντάρι να δει. Μην κοιτάς, έτσι λίγο, μην κοιτάς, μην καρφώνεις τόσο πολύ, καρφώ τόσο πολύ. Ο άλλος έπαιρνε την κάρυξη. Γιατί όχι, τι έγινε, άλλο κάμερα. Θέλω να πω, αν κάμερα, εκεί είναι η λίπα. Να μείνεις. Γιατί θες να υπάρχει τίποτα. Thank you.
Thank you.